Έλα, 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 για πάμε, για πάμε, για πάμε. Ήθελα να μπω σήμερα με 100% καταπληκτικό φέτος που έρχω πίνω καψούριδες, βυθισμένη στο πένθος όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. 24 οι νεκροί, ανίποτη η τραγωδία, βιβλική καταστροφή, εν έτη 2018, καίγεται ζωντανός ο κόσμος, παιδάκια, βρέφη και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Όλο αυτό. Ακόμα δεν έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας και τα κανάλια παίζουν από χθες το μεσημέρι, όλη νύχτα και σήμερα συνεχίζουν με συνδέσεις στην Αττική. Άνθρωποι ξύπνησαν χθες το πρωί και κάηκαν ζωντανοί. Το ξαναλέω, εν έτη 2018. Ανίποτη η συμφορά, ανίποτη η τραγωδία. Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκάλυψης, με τις πτήσεις των αεροπλάνων να δείχνουν πλάνα πάνω από την Αττική, με 15 ταυτόχρονες εστίες φωτιάς, με ταυτόχρονα πυρκαγιές και στην Αλεξανδρούπολη, αλλού ρίχνει χαλάζι και εκεί δεν μπόρεσε να ρίξει μια βροχή. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά στη φύση, είμαστε ελάχιστοι, αυτό φάνηκε και με τις πλημμύρες, πνίγηκαν ζωντανοί άνθρωποι, είμαστε πολύ μικροί όταν κουνιούνται οι τα έγκατα, τα σπλάχνα της γης και έχουμε σεισμούς. Ακόμα και όταν αποφασίζει η πυρκαγιά να σαρώσει τα πάντα στο διάβα της, είμαστε πάρα πολύ μικροί. Δεν είναι ώρα τώρα για να πούμε για τους τύπους που καίνε τα δάση για να τα κάνουν οικόπεδα. Δεν είναι ώρα να πούμε αν έστω και ένας πήγε φυλακή από αυτούς που καταπάτησαν αυτή τη γη. Αν έστω και ένας κάθισε μέσα για πολλά χρόνια από τους εμπριστές. Τώρα είναι ώρα να πούμε μόνο τα συλληπιτήριά μας, να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους γείτονές τους και αυτό μόνο. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Θα ξαναπώ, δεν κάνουμε τα στραβά μάτια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε και έχουμε απόλυτη επίγνωση. Οι εικόνες είναι φρικιαστικές. Είναι λες και είναι από κάποια ταινία τρόμου όλο το τοπίο. Πολλό μάλλον δε που και πολύ μικρά παιδιά και βρέφη και πιτσιρίκια δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Δεν θέλω να σας μαυρίσω άλλο την ψυχή. Αναγκαστικά θα γυρίσουμε το βλέμμα μας στον αγώνα που έχουμε σήμερα το βράδυ. Και είναι αγώνας ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι κάθε αγώνας, κάθε ποδοσφαιρική αναμέτρηση οχριά και μοιάζει πολύ μικρή και ασήμαντη μπροστά στα γεγονότα που συνέβησαν από χθες το μεσημέρι, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή που φεύγει. Και επειδή και εμείς, σαν ΠΑΟΚ, σαν οργανισμός, σαν οικογένεια, έχουμε χάσει έτσι ανθρώπους, είτε από κάποιο τρακάρισμα, από κάποιο ατύχημα, από κάποιο δυστύχημα, κατανοούμε απόλυτα τον πόνο αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο πένθος. Θα προχωρήσουμε σήμερα το βράδυ, στις 8.30 ξεκινάει και επίσημα η χρονιά, ξεκινάει και επίσημα το ταξίδι στα αστέρια, το ταξίδι στο ευρωπαϊκό όνειρο. Συγκλονιστικός ο κόσμος χθες, συγκλονιστικός από το πρωί με ερχόντουσαν μηνύματα, από τα ξημερώματα από 1-2 η ώρα, άνθρωποι δεν πήγαν να κοιμηθούν καθόλου, έμειναν έξω από το ναό, έμειναν έξω από το γήπεδο, να προμηθευτούν το εισιτήριό τους, να προμηθευτούν τα διαρκείας τους που ήδη έφτασαν τις 15.000. Η τρέλα του κόσμου, η αγάπη, η ατέρμονη, χωρίς όριο, χωρίς καμία απολύτως λογική. Εδώ υπάρχει μόνο τρέλα, υπάρχει μόνο καψούρα και η καψούρα δεν έχει ούτε όρια, δεν έχει ούτε κανόνες, ούτε νόμους, τίποτα. Έχει μόνο μέσα πολύ πάθος, έχει πολύ συνέστημα, έχει θυσία, έχει οτιδήποτε συνάδει με μία καψούρα, με μία πολύ δυνατή σχέση. Θα περάσουμε σε λίγο να ακούσουμε αυτό το οποίο φτιάξαμε με το τελείωμα της περασμένης χρονιάς και μιλάω για τη γιαγιά Medium το 4. Μου το ζητάτε όλο αυτό το καιρό και σήμερα που ξεκινάει το ταξίδι για τα αστέρια, σήμερα που είναι η αρχή ενός, πιστεύουμε εμείς, υπέροχου ταξιδιού, θα το βάλουμε να ακουστεί τώρα
μόλις τελειώσω τη μικρή εισαγωγή μου. Δεν θέλω να πω τώρα χορηγούς, θα τους πούμε μετά. Να πω ότι σήμερα θα κληρώσουμε μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη για κάποιον από εσάς που πραγματικά το έχει ανάγκη, για την οικογένειά του. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Τελειώνουμε σήμερα με τα κρέατα. Τελειώνουμε, χθες δώσαμε τελευταία φορά από τον Μιχάλη στον Εύωσμο. Σήμερα δίνουμε από τον Άγγελο στην Νεάπολη. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τα δύο κρεοπολία, γιατί ταΐσαμε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία είναι τα ταξίδια. Ωραία είναι και τα τάμπλετ και οι τηλεοράσεις και όλα αυτά που δώσαμε. Εννοείται. Όμως, εδώ υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, ότι άνθρωποι πραγματικά περνούσαν δύσκολα, γέμισαν το τραπέζι τους με τα υπέροχα κρέατα από τα δύο κροπολία. Τους ευχαριστώ και που μπήκαν χορηγία, αλλά και όλο το επόμενο διάστημα που τα παιδιά με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την ζέση, με όλο το χαμόγελό τους έδωσαν στον Κοσμάκη που πήγαινε να πάρει τα κρέατα. Τους ευχαριστώ θερμά. Περισσότερα θα πούμε την Παρασκευή που είναι η τελευταία μέρα. Θέλω να πω λοιπόν, σήμερα κρυώνουμε μια τέτοια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελο στην Νάπολη και δίνουμε και μια φανέλα ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Τι συνέβη τώρα εδώ και πώς προέκυψε αυτή η φανέλα? Τα παιδιά από το Μόντρεαλ μας έστειλαν τις φανέλες Polar Bears, σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Μόντρεαλ, στην άλλη άκρη του κόσμου, πολύ μακριά, αλλά και πολύ κοντά μας. Μέσα σε αυτές μου έστειλαν και μια επιπλέον για εμένα. Και τους ευχαριστώ θερμά. Πριν από λίγες μέρες όμως ήρθε ο Μιχάλης, ο φίλος μου από το Μόντρεαλ, και μου έφερε μια τέτοια φανέλα. Άρα εγώ δεν υπάρχει ένας λόγος να έχω δύο, οπότε τη μία την κληρώνω. Μην με ρωτήσετε ποια από τις δύο, γιατί θα παρεξηγηθεί είτε ο σύνδεσμος είτε ο Μιχάλης, αλλά μία από τις δύο δεν νομίζω ότι έχουν αντίρρηση από το να έχω εγώ δύο στο συρτάρι μου. Έτσι κι αλλιώς η συλλογή μου αριθμεί πλέον πάνω από 70 φανέλες από συνδέσμους από όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συλλογή. Καμαρώνω, τις έβλεπα προχθές μαζί με την κόρη μου, τις είχα απλώς στο κρεβάτι επάνω και στο πάτωμα για να κάνω έναν απολογισμό, να δω τι έχω, μήπως έχω για να δώσω κιόλας, και έτσι προέκυψε και αυτή η φανέλα από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Όπως καταλαβαίνετε είναι συλλεκτική, δεν μπορείτε να πάτε να την αγοράσετε πουδήποτε. Τα παιδιά μας προσέχουν, και τα παιδιά από το Ανόβερο και τα παιδιά από τη Στοκχόλμη, ο Κούλης και η Προεδρίνα, και τα παιδιά από την Κύπρο, ο Ελευθεριάδης, ο φίλος μου, ο Αλέξανδρος, και τα παιδιά από την Πάτρα και τα παιδιά από το Λούντενσάιτ και από όπου υπάρχει ΠΑΟΚτσής, όπου υπάρχει ζουμουσάκι. Την είχα φανταστεί με πολύ περισσότερο κέφι, με πολύ περισσότερη τρέλα τη σημερινή μέρα. Λυπάμαι, συγχωρέστε με, αλλά δεν γίνεται τη στιγμή που κάηκαν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας ζωντανοί, να είμαστε χαρούμενοι ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ήρθα, το ξαναλέω, να σας μαυρίσω την ψυχή, ούτε θα ασχοληθούμε δύο ώρες με αυτό, αλλά δεν μπορεί να μην επηρεαστεί ο κόσμος από αυτό που βλέπει. Οι εικόνες είναι από θρίλερ, σαν να είναι ένας εφιάλτης, σαν να βλέπουμε ένα κακό όνειρο όλο αυτό. Το τι φταίει για όλο αυτό είναι άλλης εκπομπής. Το τι είμαστε μια χώρα που δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα, που ξέρει ο άλλος να πάει να βάλει τη φωτιά, να κάψει το δάσος και θα φύγει ανενόχλητος, ή που θα πάει ο άλλος να χτίσει μετά επάνω στη δασική έκταση και να σηκώσει τη βίλα του, ή που θα πάει να μπαζώσει το ρέμα και δεν θα μπορέσει ποτέ το δάσος να αναπνεύσει, επειδή εκεί που ήταν ποτάμι, εκεί που ήταν ριάκι, εκεί που ήταν αντιπυρητική ζώνη, αυτός πήγε και έχτισε την ωραία του βίλα. Δεν είναι της στιγμής να το πούμε. Απλά θλίβομαι, τα παιδιά μου έβλεπαν εχθές αυτές τις εικόνες. Απ' τη μία ήθελα να τους πάρω από την τηλεόραση να μην το βλέπουν, απ' την άλλη έπρεπε να αφήσω να δουν τι γίνεται όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι πολύ δυνατότερος από τη φύση. Τι γίνεται όταν δεν προσέχουμε τη φύση, τι γίνεται όταν μπαίνει στη μέση το κέρδος, όταν μπαίνει στη μέση το συμφέρον, η λαμογιά, η συγκάλυψη. Κάποιοι έχουν πάρει πολλά λεφτά για να γίνει όλο αυτό. Είτε είναι σε υπηρεσίες, είτε είναι σε πολεοδομίες, είτε είναι σε οργανισμούς, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Και βέβαια, μέσα σε όλο αυτό και οι μικροί ήρωες που με μία μάνικα, να πούμε, με ένα λάστιχο, οι πυροσβέστες που τόσα ακούνε, παίζουν, αν τους δείτε από κοντά, δεν έχουν κοιμηθεί φυσικά, και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Αυτό για αυτούς που λένε οι ταυλαδόροι και τα λοιπά. Ταυλαδόροι είναι, παίζουν τη ζωή τους στα ζάρια. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τη γιαγιά
Έλα, πουλάκι μου. Τι έχουμε? Δεν πειράζει, μια χαρά. Θα το πάμε τώρα όλο και μετά θα κάνουμε διάλειμμα. Έτσι, να μην το διακόψουμε, Αναστασία μου. Την έχουμε τάξει, την έχουμε υποσχεθεί. Και γιατί το βάζουμε σήμερα αυτό? Ένα, για να φύγει το μυαλό από τη στενοχώρια. Δύο, επειδή το τελείωμα της γιαγιάς medium και το double είναι αυτό ακριβώς το οποίο ξεκινά σήμερα. Το τελείωμα, όπως τελειώνει η αφήγηση, όπως τελειώνει το σκετσάκι, όπως τελειώνει το μονόπρακτο, το ηχητικό, πείτε το όπως θέλετε, είναι αυτό που ξεκινάει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε γιαγιά medium και γυρίζουμε σύντομα να ανοίξουμε γραμμές και να κληρώσουμε, όπως είπαμε, μια σακούλα κρέατα το Ακροπολίου Άγγελος και μια φανέλα ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Πάμε. Για τις ανάγκες της σημερινής μας ιστορίας θα πάμε περίπου 3 μήνες πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Φλεβάρι. Για μία ακόμα φορά περπατούσα για ώρες μέσα στο δάσος, προκειμένου να συναντήσω την περιβόητη γιαγιά medium, που μπορούσε να δει όχι απλά το μέλλον, αλλά ακόμα και το water μέλλον, αφού όπως λένε άλλοι τον καφέ, αυτή διάβαζε το τι θα γίνει μέχρι και από τα κουκούτσια και τις γραμμές στο καρπούζι. Είχα τρελή αγωνία να δω τι θα μου πει η γιαγιά εν ώψη των 2 σημαντικών ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Αρχικά στις 25 Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό και μετά από λίγες μέρες με την ΑΕΚ. Τα δέντρα και η πυκνή βλάστηση με οδήγησαν μετά από λίγη ώρα στη γνώριμη πια καλύβα. Άνοιξα την πόρτα και απέναντι μου καθόταν η γιαγιά. Με την πίτη γαμψή, αλλά Άρη Καρασαβίδη. Με τα αυτιά Νασιόπουλου, την καμπούρα του Νίκολα Νίκητς και το ένα και μοναδικό φρύδι, περισπομένη, φρύδι περισπομένη γιοφύρη, τύπου κορδονούρι, τη χέτη λασποτήρα Λατσιαντάκη και το σαγόνι κράμα Γιάτσεκ Μόχ, Μπάμπι Μουστακίδη, με υποδέχτηκε με το σαρδόνιο χαμόγελο Extreme Sports, αφού τα κενά ανάμεσα στα δόντια ήταν τόσο μεγάλα που για να πάω από το ένα δόντι στο άλλο έπρεπε να κάνω παρκούρ. Η γριά ήταν τόσο άσχημη που ο Κωστίν Λάζαρ έμοιαζε μοντέλο βγαλμένο από διαφήμιση κρέμας προσώπου για άντρες. Like the snows! Like the snows! Σε περίμενα, πουδάτι μου! Άργησες! Άργησες, αγόρι μου, άργησες! Τελευταία φορά είχα έρθει εγώ στο στούντιο! Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, γιαγιά. Εκεί! Με τις αυγοθήκες στον τοίχο! Για επιθύμηση με λίγο! Γιατί έχετε τις αυγοθήκες γύρω-γύρω! Γιατί! Αυγοθήκες, γιαγιά, επειδή πρέπει να βγω στον αέρα κάθε μέρα. Γαργάλα μου τη μασχάλη! Χιουμοράκι! Με το που ήρθες! Άκουλε αυγοθήκες να βγω! Είπαμε, οι αυγοθήκες είναι για τη μόνωση, γιαγιά. Μόνωση! Μόνωση! Κι άμα στο στούντιο δεν είσαι μόνος! Και έχεις παρέα πάλι μόνος ή έχεις! Έλα! Κόπιασε τσατσαρούλι! Κόπιασε! Κόπιασε να σου πω το φρέντο καπουτσίνο! Τι, δεν μου πεις τη γυάλα, γιαγιά! Όχι! Μετά την τρίτη επίσκεψη παίρνεις à la carte, σε πάω στο επόμενο level! Στο VIP! Όχι VIP, γιαγιά! VIP! Μη με διορθώνεις! Μη με διορθώνεις! VIP! Πρέπει ο πελάτης να πιει τον καφέ πρώτα! Πότε! Τράβα δύο τζούρες από το φρέντο! Να δω τον αφρό! Να σου πω τι θα γίνει στα δυο ντέρμπι! Τι θα γίνει στο πρωτάθλημα! Γι' αυτό δεν ήρθες! Ναι, γιαγιά, μα πώς... Είπαμε! Φιδιαλούσουμε! Αν και τώρα τελευταία, πολλοί το παίζουν πολύ ξένοι! Θα λένε πως τα ξέρουν όλα! Μαγέψανε τα λάχανα και κάνουνε χωρίστρα! Μαγέψαν τα ριχά πιάτα και ζητάνε σούπα! Μαγέψανε τα σόβρακα και ζητάνε τσέπες! Μαγέψαν τα μανταλάτια και κάνουν μονόζυγο! Μαγέψαν τα περίπτερα και θέλουν ασανσέρ! Εντάξει, γιαγιά, κατάλαβα το πνεύμα σου. Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου, έχω ανυπομονησία, πες μου τι βλέπεις. Βλέπεις, πάω τρένο. Η ομάδα έχει βρει το δρόμο της, πηγαίνουμε φουλ, πάμε, τι θα γίνει τώρα με τον γάβρο που παίζω σε λίγες μέρες. Άσε το! Ο Λεβέκ χαιρετίσματα έχεις. Ο Λεβέκ, τι... Πέρασε τις προάλλες. Να ξέρεις,
αυτός που είναι πιο συχνά τραυματίας και από τον στρατιώτη Ράιαν. Και το μάνατζερ Ράγκμπι στο Survivor. Ξέρεις και το μάνατζερ Ράγκμπι. Εννοείται! Εννοείται! Να ξέρεις, σου κάνω προφητεία για το Λεβέκ. Θα πάει στην Έδεσα και θα πάθει καταράκτη το πουδάκι μου στα μάτια. Και μετά θα πάει στην Καβάλα και θα συγκαεί ο καβάλος του. Στο δε νοσοκομείο υγεία δεν τον βάζουν μέσα, τρώει πόρτα. Άστα αυτά ρε γιαγιά, σε παρακαλώ πες μου. Τι βλέπεις το μάτς με τον Γαύρο, σε λίγες μέρες παίζω με τον Γαύρο, έρχεται. Θα τον διαλύσω, είμαι ανώτερος φέτος. Οι με! Οι μένα! Οι! Φεύ! Παπέ! Δεν θέλεις να σου πω τι βλέπω. Έλα ρε. Έλα ρε γιαγιά. Σε παρακαλώ, μου το... Άσε με! Μη μου το κάνεις αυτό ρε γιαγιά. Σε σου πω εγώ! Τι βλέπω. Βλέπω. Με το Γαύρο βλέπω μία Ντίνα. Ντίνα. Ποια Ντίνα, τη Σπυροπούλου. Όχι! Μια στιγμή! Κάτσε λίγο! Να κάνω στο πλάι τον αφρό με το καλαμάκι! Βλέπω κάτι πριν την Ντίνα! Άντε! Μια Σερπαντίνα! Βλέπω! Τη βλέπω που κατεβαίνει! Απλώνεται! Ανοίγεται! Και χτυπάει μια κούλα! Μια κούλα! Μια στιγμή γιαγιά, στο μάτσο με το Γαύρο είμαστε, με την κούλα μετά παίζουμε! Όχι! Όχι! Μια στιγμή! Κάτσε! Γιαστηκέ! Παπατρέχα! Διακόπτη! Κάτσε ρε γιαγιά να πούμε, έχουμε τον καημό μας, πες μας πια την κούλα! Δεν είναι κούλα! Α ναι, είναι κουκούλα! Μια Σερπαντίνα χτυπάει μια κουκούλα! Τη βλέπω! Είναι στημένο το έργο! Σε παγιδεύουν! Ας σε τυλίξουν! Σε 52 κόλλες χαρτί! Βλέπω τη Σερπαντίνα! Βλέπω μια σπανιόλα ψυχή! Με προγναθισμό! Που όταν βρέχει πίνει 2 λίτρα βροχή ο μαλάκας! Με κλεισμένο το στόμα! Να χαροπαλεύει! Στάσου! Ακούγε μουσική υπόκρουση! Ποιος έχει φυγημένη και στα χείλη δακομένη, ποιος! Ρε γιαγιά, σε παρακαλώ, μπες με τον πόνο μου και με τον καημό μου. Άκουσέ με που σου λέω! Άκουσέ με! Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο! Ποιος έχει φυγημένη και στα χείλη δακομένη, ποιος, αυτός! 3-0 στα χαρτιά. Κάτσε ρε γιαγιά. Περίμενε, δεν καταλαβαίνω, πραγματικά με μπερδεύεις. Ναι, τσάτς! Η Σερπαντίνα χτυπάει την κουκούλα! Α, κι αυτός, ο Σπανιόλος, ο Κούρκουλος! Βλέπει την ταινία! Τι ταινία? Σόντα, ξέρω εγώ τι ταινία! Ταινία Western! Δύο έργα, Κυριακή απογευματική! Ταινία! Από τα μία κι! Οι μέλα! Οι μέλα! Αντί και τρεις αλλοί! Συφορά, σουριάζεται ο Λεβέντης το παλικάρι. Χαροπαλεύει. Κρατάει αρχικά το μάτι του. Κάτσε, όχι, περίμενε. Πιο καθαρά, περίμενε. Μετά, όχι, το μέτωπο τελικά. Άτυρο! Κρατάει τα μάγουλα, όχι. Μετά κρατάει τα κολομάγουλα. Όχι, κρατάει το σύλλος. Το τέλος, τη φτέρνα, το σβέρκο. Το μπούτι. Γιατί στο μπούτι είναι το beauty. Βλέπω και ένα μπάρμα. Πιο γραφικό και από βόλτα με γόντολα στη Βενετία με ολόγιο μου φεγγάρι! Και γοντολιέρι καβλιάρι, πρώην τενόρο να τραγουράει σαφέτη! Και λέει πάμε να φύγουμε! Τέλος και δεν ρωτάει κανέναν! Και τους παίρνει να φύγουν! Τι είναι αυτά που μου λες ρε γιαγιά? Δεν θα αρχίσει καν το μάτς! Όχι! Φεύγει! Δεν τα αφήνει τον γιατρό να μπει μέσα, του χτυπάει την πόρτα! Και δεν τον αφήνουν! Και πάει στο νοσοκομείο, όπου θα διαγνωστεί αρχικά με οτίτιδα, μετά με πλατυποδία, με καταράκτη, αιμορροίδες, ποδάγρα. Τελικά ζάλει και με το αράγγιος. Αλλά όχι, μια στιγμή, με ειδοποιούν από το κοντρόλο, τελικά ήταν ανεμογκάστρι. Μα τελικά, τόσο θέατρο, πώς να μην το λένε ο Όσκαρ του μαλάκα, πώς, Γιαγιά, μη βρεις, σε παρακαλώ. Άσε με, να το βγάλω από μέσα μου, στα λέω καθαρά. Και μετά τον τραυματισμό αυτού νου, στο πέτρα ψαλίδι χαρτί, θα κερδίσει πάντα το χαρτί, να ξέρεις. Και Ολυμπιακός τι? Ολυμπιακός και Σμολάχ! Σε βλέπει πίσες μετέν! Απλά δεν θα παίξει το μάτς. Με τη
την ομάδα σου, γιατί θα παίξει, βλέπω σεραϊκό σκορ. Μπουχάτσο με ξέρα! Το θυμάσαι! Πώς δεν το θυμάμαι, γιαγιά? Δεκέμβριος! Του 87! Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό δεν θα παίξουν ποτέ. Και σου έχουν στήσει παγίδα. Όλοι οι ντεμέκ εχθροί που λέει φίλοι μεταξύ τους. Βλέπω λοιπόν ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού. Πώς θα γίνει αυτό, ρε γιαγιά? Κάτσε, ρε γιαγιά. Με έχεις καταμπερδέψει, ένα ψάρι να βγάζει ήχο πτηνού. Απλά ο γαύρος θα κάνει κοκοκό. Ένα ψάρι που βγάζει ήχο πτηνού. Ο γαύρος θα κάνει κοκοκό. Θα απολυθεί ο ηθοποιός και ίσως να αναλάβει ιδανικός για την περίσταση ο Κοκότοβιτς. Και τον νέο ύμνο του σμάτεψε. Ποιος θα τον ακουδήσει? Αυτός, 1-0. Μην πυρονεύεσαι! Τι γιαγιά! Θα σταματήσω το σκέτς! Για πες, τον προπονητή. Όχι προπονητή! Α, αυτόν που θα τραγουδήσει τον νέο ύμνο. Ο Κόκοτας! Μετά την ποινικοποίηση της ανοιχτής κορδέλας χαρτιού θα καταργηθούν οι σερπαντίνες και το καρναβάλι. Όπως και το άσμα χάρτινο το φεγγαράκι. Θα πας στα μπουζούκια, θα ανέβει η θεά να χορέψει το τσιφτετέλι. Θα τις πετάξεις χαρτοπετσέτες και θα σου πει θέλει να με σκοτώσεις, ρε! Πάω, σ' αγαπώ, πάω και σου ένας. Sold out για προθέρμανση δεν έκανε κανένας. Ακουστεί αυτό! Για τώρα τι να σου πω, πιστεύω ότι πρέπει να είσαι πολύ ντεφόρμε. Έτσι λες, ε! Κακομύρι, δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα σπρίσει το μαλλί σου. Θα χαλάσεις τη φωνή σου με αυτά που θα γίνουν. Δεν θα θες να πας για εκπομπή. Δεν θα κοιμάσαι τις νύχτες. Με τρομάζεις, γιαγιά. Πού είσαι ακόμα. Θα γυριστεί ξανά το ποτέ την Κυριακή. Εννοώ ποτέ δεν θα παίξω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και θα φωνάζει ο άλλος. Στέλλα, φύγε. Κρατάω ρολό ταμιακής. Βλέπω και έναν αδείχνητα μελέτητά του ή όπως τα λένε οι μορφωμένοι τα γεννητικά του όργανα. Ένας μη μιλάς, ένας μυρλαλάς. Θα τα δείξει. Κανένας από τους δύο δεν θα τιμωρηθεί. Ούτε ο Γκαρθία, ούτε ο μυρλαλάς. Αλλά η θεία δίκη θα τους δώσει τον πούλο. Ο ίδιος ο γαύρος. Σαν το κολόχαρτο ένα πράγμα. Το χρησιμοποιείς για να καθαρίσεις ακαθαρθή σου και αφού έχεις κάνει τη δουλειά σου αμέσως μετά το πετάς στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί είναι βρώμικο και λερωμένο και δεν το θέλεις πια να το κάνεις. Ε! Α! Μια και λέμε καλαμπαλίκια, βλέπω κι άλλο μάτς. Σε πόλη δίπλα σε ποτάμι. Με ένα άλογο για σήμα. Τη Λάρισα. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Και είναι σε ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν. Δεν κατάλαβα. Βλέπεις ένα άλλο μάτς στη Λάρισα, ένα σούπερ μάρκετ από το Ιράν? Ναι, αυτός! Ο Μασούντ! Της! Ο Μασούντ της από το Ιράν! Ο Μασούντ! Το Μασούντ! Ναι! Επειδή λέγαμε για καλαμπαλίκια για τον Μιλαλάς που ήρθε και έδινε τα καμπανέλια του, και αυτός ο Μασούντ σε άλλο μάτς θα τα χαϊδέψει του άλλου νου, του Ζίζιτς! Κανονικά! Για αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να γίνει αρχή διαλόγου. Λέω εγώ τώρα, μια αρχή διαλόγου, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο. Τι θα γίνει, ρε γιαγιά, με το γαύρο? Μη με σκάς, πες μου. Ο Ισπανός πάει στο νοσοκομείο και λέει στην πρώτη σεξι νοσοκόμα που βλέπει: έχετε κολάρα? Σας παρακαλώ πολύ, του λέει αυτή. Έχω κολάρα, ναι, αλλά τη φοράω στρινγκ και τη χαίρεται μόνο ο νούφριος, ο γκόμενός μου. Δεν εννοώ αυτό, συγγνώμη. Κολάρα για το λαιμό εννοώ. Λέει ο Ισπανός, γιατί έχω πάθει μετατόπιση σπονδύλου και μου δάγκωσε το χυλάκι η Τίνκερμπελ, η νεράιδα των δοδιών. Για όλο αυτό το σκηνικό δεν θα σε αφήσουν να παίξεις και θα τιμωρηθείς. Τσακμπακ! Από μία που τη λένε Βρασόλα, Μπρασελού, Σκουλαρίκο! Δεν ξέρω ακριβώς, σε καθαρίζει εδώ στον αφρό! Και δεν θα παίξεις ποτέ με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό κι εγώ δεν σου λέω τα χαρτιά, φοβάμαι μη σε τραυματίσω, φύγει κανένα χαρτί. Έτσι, ο τερματοφύλακας σου, ο Χριστουγεννάκης. Ο Πασχαλάκης. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε στις γιορτές. Ο Χριστουγεννάκης θα φάει τα πρώτα του 3 γκολ στα χαρτιά. Αυτός που ούτε σε φοιτητική ευστία δεν τρώει γκολ. Αλλά ο Γερμανός με τα κινητά έχει περισσότερες πιθανότητες να τον καλέσει στην εθνική από τον άλλον που είναι προπονητής.
και προτιμά αυτόν που τα πνίγει σαν κουνέλια και θα πανηγυρίσει σαν μπαρτσακλό όταν ακυρώσει τον γκολ τίτλο Κομίνης. Τι, όπα, 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 γιαγιά, όπα, πήγαμε σ' άλλον, πήγαμε, αλλού με πας τώρα, γιαγιά! Ποιο γκολ, τι εννοείς, τα πρώτα γκολ στα χαρτιά, γιατί θα έχει κι άλλα! Μίλα! Μίλα τα χλάδια και από κάτω! Και φρούτα του δάσους! Άσχετο, θα φύγει και ο Σόζο Μπαλέστρος Χάρος από το Survivor. Γιαγιά, πόσο στα... πρόσεξε! Έρχεται η ΑΕΚ να παίξει. Και στο 86 σηκώνεται αυτός που αποθηκεύει στα κρασιά και τους το καρφώνει. Παραζάνει, κλάμα, θρίαμβος, παραλήρημα για το πρωτάθλημα. Ο Χαλκιδική, το τρυπόδι, ο ανθρωποφάγος, ο Γεώτρηση, τους το βάζει. Και ο Ιμέ έρχεται ο Σποκ με τα αυτιά δορυφορική κεραία. Πιάτο! Μια το μετράει μια στιγμή! Α, τελικά το ακυρώνει! Κάτσε! Περίμενε! Το ξαναμετράει! Περίμενε. Όχι! Το ακυρώνει! Ναι, στην αρχή αυτοί μας είπαν ότι εμείς θέλαμε! Ρε γιαγιά, πες με, θα με τρελάνεις! Τι γίνεται εκεί, πες μου να ξέρω τι θα γίνει! Και σου κλέβουν το πρωτάθλημα! Έτσι! Στιγνά! Κοινικά τα βατζιλίκη! Και βλέπω και ένα πιστολάκι! Για τα μαλλιά! Όχι! Κανονικό! Γιατί θα πέσει μαύρο πέπλο και θα τρελαθεί ο Πόντιος! Και θα νιώσει ότι έρχονται μέσα στο σπίτι του για να του το κλέψουν! Να του κλέψουν τον ίδρυτα του! Να κλέψουν αυτό που περιμένει 33 χρόνια! Και άλλοι με τα κίτρινα! Θα είναι ντεμέτρομο καθημένοι τα πουλάκια μου και θα βγάζουν τη σέλφι και θα πίνουν τις καφεδιάς τους ο ένας με τον άλλον! Και ο άλλος με τους δυο σβέρκους! Μόνο που δεν θα παίζει στα Ταλίνα Ματαλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Αυτός με τους δυο σβέρκους και το πιτσικαρισμένο σακάκι θα ανεμίζει τα χέρια του σαν να πνίγεται στη φουσκοθαλασσιά. Την τρική μία και την τρική δύο. Κι αν το σκόρ είναι κουλουράκι βγαίνουμε. Αν είναι ένα μηδέν είχες μεντάν λε τρεμοκρατή κοκοκό αβαβά. Και τι γίνεται γιαγιά. Κι ο άλλος ο Κορνέ θα ομολογήσει μόνος του. Και ο αποτυχημένεθ, στην Ισπανία τα ίδια θα πει. Αλλά αυτός που έχει το καπό στο όνομά του, αρχικά και μετά ένας μηχανάκιας, ένας βέσπας, ένας σκουτεράς, κάπως έτσι, θα σου κόψουν τρεις κι άλλους τρεις. Και το σχέδιο προδοσίας του Ντεμέκ φίλου και η συμμαχία με το Σάπιο θα ολοκληρωθεί. Και τόσους βαθμούς μείων θα έχει μόνο στην Αντακτική. Τι είναι αυτά που λες, ρε γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες. Και θα έρθουν τότε μέρες δύσκολες. Μέρες που θα ξεβρακωθούν όλοι οι ντεμέκ εχθροί. Υποτιθέμενοι εχθροί μεταξύ τους. Και μόνο το κανάλι της Βενετίας δεν θα βγάζει χολή κατά του Ιβάν. Κατά του ΠΑΟΚ. Και θα παρουσιάσουν αυτόν που άνοιξε την Παναγία σου μελά. Σαν ένα κοινό εγκληματία. Σαν ένα γκάγκστερ. Και θα παίζουν στα κανάλια τους μισά ώρα αφιερώματα! Και τότε θα επέλθει το οδικό ψευράκωμα. Οι ντεμέκ εχθροί θα ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα και θα προσπαθούν να διαχειρούν τον Πόντιο και τον ΠΑΟΚ. Οι βουτυγμένοι στην αμαρτία και στα σκατά θα μας κουνούν το χέρι. Θα μας πουλούν ηθική. Και την ίδια ώρα την είδηση για τον τροφαντό αγόρι και την ποινική δίωξη για το πλεούμενο με τη λουκουμόσκονη θα την καταπιούν όπως ο Πόλνο κατάπινε τα χάμπουργκερ. Υποκριτές, σάπιοι, βρωμεροί. Και σκοπός τους σαν ένα φύγιο μουσάτος. Στιγματισμένος, αντιματισμένος, αποκαμωμένος, απογοητευμένος. Τι λες γιαγιά, τι είναι αυτά που λες. Και θα γίνουν όλα αυτά. Αντί όμως να φύγει. Ο Πόντιος θα πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Και τότε, ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος παοξής, θα καταλάβει πόσο πολεμούν τα τέσσερα γράμματα και θα συσπηρωθείτε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και οι παίκτες σου και ο προπονητής. Όλοι οι παλικάρια δεν θα κολλώσουν πουθενά. Θα πάρουν 70 βαθμούς μέσα στο χορτάρι. Αυτοί θα είναι άξιοι πρωταθλητές. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Και τι θα γίνει, γιαγιά? Τι θα γίνει, ε? Τι θα γίνει? Η κίτρινη που έσκουγε πριν 10 χρόνια για το χάνθινο του γάβρου με το Βάλνερ θα γίνει ο γάβρος με τα κίτρινο-μαύρα. Θα κάνει ακριβώς τα ίδια! Και θα τις κάνουν όχι το χατήρι, αλλά το χαρτήρι! Οι δικαστές. Και θα είναι η πρώτη στη χαρτούρα στο μπουζούκι, όταν θα πηγαίνει στα μπουζούκια. Πρώτα οι αξίδες θα δίνουν χαρτούρα. Και η έδρα της ομάδας θα μεταφερθεί στο Χαρτούμ. Και σήμα θα βγάλουν το βυζαντινό δικέφαλο και θα βάλουν έναν χαρταετό. Και μετά θα πετάγονται κάθε τόσο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Και θα λένε πόσο δίκαιος, πόσο αντρίκαιος είναι αυτός ο τίτλος. Πόσο άξια η ΑΕΚ και το πρωτάθλημα. Σαν να λέει η Kim Kardashian, πόσο περήφανη είμαι για το μικρό μου κολαράτι. Και μετά τι, γιαγιά? Θα κλείσει χωνιά με τέτοια πίκρα? Α, περίμενε, παιδάκι μου. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μετά, ευλογία. Η μοίρα θα παίξει το παιχνίδι της. Και θα έχει την ευκαιρία να τους ανταμώσεις. Η Οικοδόμος θα βάλει το πόδι του. Οικοδόμος? Χτίζουν ομάδα? Άσε! Περίμενε! Μέσα στο σπίτι τους, σε τελικό, θα το φροντίσει στα χασομέρια! Οικοδόμος με ψαλίδι! Που θα το ζήλευε και ο Τρίφος ο μωρός! Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει στον τελικό? Στον τελικό! Θα κάνεις χαρτοκοπτική μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, τη χάρτινη! Θα την ισοπεδώσεις! Ο Αλέκος με την κοτσίδα θα σε κοψοχολιάσει, θα χάσει πέναλτι. Το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι του μακριμάνικου Αφάνα θα χάσει τετατέτ. Αλλά μετά ο Πορτογάλος ηγέτης με το πανί στο μπράτσο, που είναι πιο ΠΑΟΚ και πιο Έλληνας από όλους, θα το καρφώσει απαντώντας το τι είναι αυτό, ρε. Και το μόνο που θα μπορεί να το σταματήσει μέσα στο γήπεδο θα είναι η πινακίδα που θα την καρφώσει με το πόδι του και θα την πηγαίνει βόλτα. Και θα φωνάξουν την Νικολούλη, γιατί θα χαθεί η μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος, ο οικονομόπουλος της μπάλας, ο Βαψομαλιάς, θα βγει να πει πως είναι το αφεντικό. Μπουκωμένος και διωγμένος, αλλά αφεντικό. Και 17.000 τρελαμένοι θα ζήσουν την απόλυτη ειδονή. Άκουσέ τους! Και θα λύσουν την απόλυτη δονή να προσκυνήσει μέσα στο σπίτι της αυτή που το έκλεψε το πρωτάθλημα! Και θα είναι τέτοια η δονή από τους Μάου Μάου που δεν θα τους πέφτει για πολλές μέρες! Η διάθεση! Και θα υποκληθούν όλοι στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα! Γιατί όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης! Γιαγιά, τι είναι αυτά που λες? Θα πάρουμε το κύπελο και θα σιωπεδώσουμε την ΑΕΚ? Σήκωσέ το! Το ένα στα χέρια του Ιβάν, του Βιερίνια, του Πέλκα, του Πρίγιοβης, του Βαρέλα, του Πασχαλάκη! Στα χέρια των παιχτών! Και το άλλο, το κλεμμένο στα γραφεία στο ΟΑΚΑ, χάρισμά του στο λερωμένο. Εγώ είμαι ο ταμπλούχος! Αυτό θα πεις! Και μετά... Μετά τι? Μετά... Μετά αρχίζουν τα γούστα! Βλέπω Πάολα! Βλέπω αριστερό Έλληνα μπακ από την Αγγλία! Στόπερ από τη Γερμανία! Α! Πίκρα και για τον Ποτία! Θα βγει δεύτερη Φουρέιρα ή Μεξικανή! Δεν θα μπορέσει! Και ο λαός? Ο λαός τρελασμένος! Μεθυσμένος για τον ντάμπλ! Για τη Θεία Δίκη θα ακούσει αυτό. Το ακούς? Γιαγιά? Άκου καλά. Άκου. Επόμενη μέρα! Αυτό θα περιμένεις! Το ακούς? Το ακούω, γιαγιά! Το ακούω, γιαγιά!
Το ακούω! Γεια σου, γιαγιά! Γιαγιά! Γεια σου, ρε γιαγιά! Άκουσε το, παιδί μου! Άκουσε το να το συνηθίσεις! Αυτό είναι ο επόμενος στόχος! Ζήσε το όνειρο! Ζουμουσού, Κωστάκη! Ζουμουσού, ρε γιαγιά! Ζουμουσού! Για αυτούς που έφυγαν και δεν πρόλαβαν! Για αυτούς που δεν είναι πια εδώ! Για αυτούς που μας άφησαν, παιδί μου! Για αυτούς! Μας την έβγαλες! Ζητή να την έβγαλες! Αλλά χαλάλη! Χαλάλη σου! Έτσι! Ας το να παίξει! Ας το να παίξει! Ας το να παίξει, αδερφέ μου! Άστα σε τον Όβιαλα να παίξουν! Άστα σε τον Όβιαλα να παίξουν! Άστα! Αυτά! Γιαγιά, σε ευχαριστώ! Για τι πράγμα! Που μας περίμενες! Εγώ σας περίμενα! Πάω, κουβρε! Πόντε Σαλονίκης, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών! Τόσος καημός! Τόσο ντέρτι, τόση υπομονή, τόσες εικόνες, τόσα χρώματα, τόση ιστορία, τόση παράδοση. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό, παιδί μου. Φύγε και μη φοβάσαι κανένα και τίποτα. Ποιος εισπυρωμένος από ποτέ θα είσαι. Όλα θα γίνουν για αυτόν τον σκοπό. Όλη μια γροθιά. Όλοι. Για να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει. Για να πάει ψηλά. Και να τον βλέπουν όλοι από χαμηλά. Να τον καμαρώνετε. Αυτό. Γεια σου, γιαγιά. Ζουμουσού, γιαγιά. Ζουμουσού! Ζουμουσού λέμε! Άντε, πρέπει να πας και σε διάλειμμα. Το ξέρω, γιαγιά. Άντε, σε χαιρετώ. Φιλάκια. Α, να μου πεις, δεν μου λες, να σου πω τον νικητή του MasterChef. Δεν με νοιάζει, ρε γιαγιά. Δεν με νοιάζει. Άντε, γεια! Γεια σου, γιαγιά, γεια σου, γεια, γεια, γεια! Λοιπόν, αυτά με τη γιαγιά. Έχω επισκέψεις εκλεκτές, υψηλής ποιότητας και υψηλής, να πούμε... Είστε εδώ, μαζί μου. Κάερε στα περμητίδο λεβεντάς και σοπλικατόριο. Ελάτε εδώ στο μικρόφωνο το κεντρικό. Οι δυο συντριβανίσει σήμερα, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση, χωρίς να υπάρχει ραντεβού. Τα ξαφνικά είναι πιο... Καλά, κάθεσαι εσύ και άφησε το μεγαλύτερο όρθιο. Μετά από μένα θα καθίσει. Κάνεις εσύ, πες μου ηλικία. Εγώ είμαι 71 και ο κύριος είναι 87. 85. 85. Του βάλες και δύο χρόνια πάλι. Κάρεστα περμητίδο λεβεντάρσιες οπλικατόριο. Επιτρέπεται να πες, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τα χαιρετίσματά μου στον Κυρδιονύση... Που κάνει πολλά παράπονα. Εδώ είναι δίπλα, τι είναι χαιρετίσματά σου, δίπλα είναι. Να δώσω μία συμβουλή σαν παλαιότερος σε όλους τους συνοπαδούς μου για το σημερινό παιχνίδι. Παιδιά, προσέξτε, ηχητική βία, όχι βλακίες. Προσέξτε πάρα πολύ, αγαπήστε αυτή την ομάδα όπως την είχαμε αγαπήσει εμείς και όπως την αγαπάτε και εσείς. Δεν υπάρχει πολύ και λίγο ΠΑΟΚ. Όλοι ΠΑΟΚ είμαστε. Αλλά το σημερινό το παιχνίδι πρέπει να το περάσουμε σε πρόκριση. Όχι μόνο σε νίκη εδώ μέσα. Σε πρόκριση για να πούμε στον επόμενο αυτό. Έλα. Έλα, Διονύση μου. Γιατί αν δεν κερδίσουμε, ο Θόδωρος Αριανός θα. Έλα, βρε τώρα. Άσε τώρα. Μην ασχολείσαι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Μην ασχολείσαι. Με ληστάζει από το στόμα του όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Σήμερα έχουμε αγώνα, κύριε Διονύση. Γιατί ασχολείσαι τώρα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Σήμερα ζούμε όλοι για αυτό τον αγώνα. Αυτό. Και όσοι δεν το θέλουν, δεν ξέρω, ο Θεός υπάρχει πάνω και βλέπει. Λοιπόν, δεν θα φύγεις χωρίς τραγούδι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ το ξασμένη, ομάδα μου μεγάλη. Ομάδα ξακουστή, της προφυγιάς καμάρι. Έχεις φιλαθλούς, παιδιά που σ' αγαπάνε. Και μες στα γήπεδα, παντού σ' ακολουθάνε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί. Όσοι σε μισούν θα πάθουν συγκοπή. Τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο. Και όχι στρικό έχω. Τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο, τον ρο. Μπρομ, παμ, 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 πα
ΠΑΟΚ τι θα πει, όλοι ας το μάθουν. Όσοι με μισούν, κακό που έχουν να πάθουν. Το φιλότιμο ΠΑΟΚ να τα αφήσεις, τον κάθε κουραμπιέ στον ΠΑΟΚ να καθίσεις. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί, όσοι σε μισούν θα πάθουν συγκοπή. Γεια σου Διονύση μου! Αυτή κυρίες και κύριοι! Να δώσω και τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες κάτω που καήκανε τα σπίτια τους και χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Στεναχωρεθήκαμε πάρα πολύ. Όλος καλό παράδεισο να έχουν και κουράγιο, κουράγιο. Όλος ο κόσμος στεναχωρέθηκε γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας, είναι πατριώτες. Λυπηθήκαμε πολύ, τι να κάνουμε, θέλημα του Θεού ήταν και αυτό να γίνει. Να είστε έτσι καλά, ήταν. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι Ζουμουσού. Άνθρωποι, άνθρωποι που είναι πάνω από 75-80 χρονών, με φλόγα στα μάτια. Αν μπορούσατε να τους δείτε, θα καταλαβαίνατε. Πάρτε λίγοι παίκτες, λίγοι από τη δική τους τρέλα, λίγο από το δικό τους πάθος, από τη δική τους λατρεία, μπείτε σήμερα και διαλύστε τη Βασιλεία. Έτσι. Και οι μεταγραφές θα γίνουνε και όλα θα γίνουν όσο έχουμε τον Ιβά Σαββίδη Ευεργέτη. Πάρτε το απόφαση και σταματήστε τη μύρλα. Σήμερα μας ενδιαφέρει η πρόκριση με μισό μηδέν. Αφήστε τα τρία και τα τέσσερα τα γκολ. Δάκρυα για το κορίτσι μας την ντούλα δεν εγκρίνω. Πέστε τους τ' αγαπημένο το τραγούδι της εκείνο που λέγε και τραγουδούσε για τον παπά αγαπούσε στο μεθεστό κρασί της και ξαλαφρούνε η ψυχή της. Παμ παρα 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 παμ παμ παμ. Πάει κι αυτή, πάει κι αυτή ο Αϊτός και το λιοντάρι τις ωραίες μαύρη μοίρα μας τις παίρνει σαν πόνα. Πάει κι αυτή, πάει κι αυτή και από τον κόσμο αυτό θα πάρει δυο λουλούδια, λίγο δάκρυ και πολλά παραπονά. Γεια σου Διονύση μου. Γεια σας φιλαράκια μου. Γεια σας. Να είσαι γερός, πάμε. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Πάμε, 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 πάμε στις γραμμές, πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Σας φιλώ και σας αγαπώ πολύ. Εμείς θα περιμένουμε έξω. Σας φιλώ και σας αγαπώ. Είσαι στην ηλικία του μπαμπά μου, έχω ένα λόγο παραπάνω που σας αγαπώ. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Σήμερα άλλο πρόγραμμα, άλλο, αλλάξαν όλα. Συγχωρέστε μας, αυτά είναι. Τέτοιες εισβολές ούτε συνεννοημένοι να ήταν, ούτε ραντεβού να είχαν. Ούτε ραντεβού να είχαν. Αν δείτε έξω, κλαίγανε μαζί αγκαλιά, δηλαδή δεν μπορώ να, δεν μπορώ ρε παιδιά. Όταν βλέπω ανθρώπους, να τους δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα, ο ένας είναι 85. Βλέπεις Αναστασία μου τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Να ξαναπώ ότι δεν ξεχνάει ποτέ την Τούλα. Γεια σου Λιάνα μου. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα από το κρεπολείο Άγγελο στη Νεάπολη και μια φανέλα ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Συλλεκτική, δεν υπάρχει στην αγορά. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τα νιάτα σήμερα παίρνουν, έχουν πρώτη. Τέλος. Τι να πω, τι να πω. Σεβασμό, respect. Σαν το χρησινό το τραγικό συμβάν να μην ξανασυμβεί στη χώρα μας και σε καμία άλλη χώρα. Θα είχαμε ότι πολύ πιο πανηγυρικό κλίμα σήμερα, αλλά ξέρω, δεν μπορούμε να. Από δεν γίνεται. Λένε θα αυξηθούν οι νεκροί. Να. Θα αυξηθούν οι νεκροί. Τι να πει κανείς, τι να πει. Σε αυτή τη χώρα τα χαστούκια που έχουμε φάει τα τελευταία χρόνια είναι αναπόρθωτα. Πλημμύρες, πυρκαγιές. Τι να πει κανείς, τον Κώστα. Τέλος πάντων, αν μπορούσε πάει να ζητούσα μέσα της UEFA, η FIFA, ποιοι είναι υπεύθυνοι, ενός λεπτού σιγή για τα θύματα τα σημερινά. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω. Πιθανό να γίνει κιόλας. Μακάρι, μακάρι. Ή με κάποιο μαύρο περιβραχιόνιο στον μπράτσο. Δεν ξέρω. Κάτι μπορεί. Πρέπει. Πρέπει να υπάρχει έγκριση. Ναι, δεν μπορούμε έτσι μόνο μας. Δεν ξέρω, είναι λοιπόν, τα φιλαράκια μου έξω θα τα πούνε. Τι να πω, να λέγαμε σήμερα πάρα πολλά με αυτά τα γεγονότα τα οποία γεννήκανε. Η καρδιά μας έχει γίνει μαύρη. Λοιπόν, εύχομαι ένα καλό αποτέλεσμα το βράδυ, να πάνε όλα καλά, θέλει προσοχή. Να μην παρασυρθούμε αν θα κάνουν τίποτε οι Ελβετοί στη θύρα 8, γιατί
πάρα πολλοί δίθεν Ελβετοί είναι από κάτι περιφερειακά κράτη γύρω μας. Σαν τους Αυστριακούς την άλλη φορά που λέγανε συνθήματα υπέρ του Παναθηναϊκού. Μην παρασυρθείτε από τη θύρα 4, παιδιά. Από τη θύρα 7, από τη θύρα 5, 6, 3, 2, 1. Τίποτε. Κάντε την παραβή. Άσο να κάνουν αυτό, δεν τα κάνουν. Δεν σηκώνει αριθμό. Καμία αντίδραση που θα είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν συγχωρείτε. Εδώ λοιπόν, δεν είναι αν στην Ελλάδα, που και στην Ελλάδα είδατε τα τελευταία χρόνια μας έχουν στημένους στον τοίχο. Να παίζουμε 10 αγώνες και κλεισμένων. Λοιπόν, αλλά έξω θα είναι καταδικαστικό. Ούτε καν το συζητάμε αυτό. Τα αυτονόητα τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος σηκώσει να πετάξει το οτιδήποτε ή να κάνει οποιαδήποτε πράξη είναι εχθρός του ΠΑΟΚ σήμερα. Είναι εχθρός. Έγινε. Στο 4-16 τα κρέατα δώσε σε κάποιον ανεργό ή πολύτεκνο. Έγινε, Γιώργο. Αν είναι η φανέλα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, σήμερα, λόγω του ότι βάλαμε το χητικό με τη γιαγιά, χαίρομαι κάθε φορά που σας αρέσει. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το βάλουμε. Είπαμε, η συνεχής επανάληψη μπορεί να γίνει βαρετό, γιατί είναι 25 λεπτά, 26 το ηχητικό. Το φιλούσα για σήμερα, για ανήμερα της ημέρας που θα ξεκινούσαμε το ταξίδι μας. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με το τι θα γίνει μετά, με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Το βέβαιο είναι ότι πετάω τη γυάλα ύστερα και από το νέο αποτυχημένο προγνωστικό που έκανα. Η γυάλα μπαίνει στο ντουλάπι για πολύ καιρό, γιατί είμαστε δεφορμές στα προγνωστικά, γιατί εγώ έλεγα ότι θα κληρωθούμε με τη Σταντάρ Λιέγης. Η Σπαρτάκ Μόσχας, αυτά θα τα δούμε μετά από το σημερινό παιχνίδι, μάλλον μετά από τα δύο παιχνίδια στα οποία θα αποκλείσουμε τη Βασιλεία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι εχθές ουρές, ατελείωτες ουρές, θα είναι φυσικά τίγκα, θα είναι sold out σήμερα ο ναός, η τρέλα του κόσμου τέτοια, κάποια στιγμή τους πιάνει η βροχή, γύρω στις 5 μπαίνουν μέσα στην μπουτί καμιά 30-40 άτομα για να προστατευτούν από το χαλάζι, από την ισχυρή βροχόπτωση, και εκεί τυχαίνει να είναι και ο Γιώσα Βίδης, ο οποίος έκανε μια κίνηση συμβολική μεν, αλλά πάρα πολύ όμορφη. Όπως ήταν μέσα στην μπουτίκ, πήρε 30-40 φανέλες και τις έδωσε στον Κοσμάκη. Πολλές φορές έχουμε πει, πρόσεχε τις δηλώσεις σου ή διαφωνώ με αυτό που λες, όταν γίνεται κάτι που θέλει επιβράβευση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πούμε μπράβο του μικρού για τη χειρονομία. Θα μου πεις, έγινε πιο φτωχός με 30-40 φανέλες. Όχι, αλλά σκεφτείτε λίγο τι χαρά πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μέσα. Αν υπάρχει κάποιος που ήταν μέσα στην μπουτίκ, θα χαρώ πολύ να βγει. Πέρασα δύο φορές πηγαίνοντας στο σπίτι μου χθες. Απ' έξω είδα τον κόσμο μέχρι την Κλεάνθους. Ουρές ατελείωτες και μέσα στη ζέστη το μεσημέρι και αργότερα μέσα στη βροχή. Ο κόσμος ανίποτη. Η τρέλα, η αγάπη, η ατέρμονη. Χωρίς όριο. Χωρίς όριο. Το λέω συνέχεια. Το λέω ξανά και ξανά. Μέσα στον οριμαγδό των προβλημάτων, στην ανεργία, στην φτώχεια, στα προβλήματα τα εθνικά, τα ψυχολογικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, όλα τα γενικά τα ψυχολογικά όλα. Ο κόσμος βρίσκει μία διαφυγή και αυτή τη διαφυγή, αυτή την ψυχολογική χειρελαβή του τη δίνει ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Σήμερα περιμένουμε να παίξουν πρώτα-πρώτα για αυτό το λαό που έκανε ουρές. Για αυτό το λαό που πέρσι του στερήσαν 10 αγώνες να δει την ομάδα του. Για το λαό που δεν μπόρεσε να βρεθεί στον τελικό της Αθήνας. Και σήμερα θα είναι εκεί, στην Τούμπα, να αποθεώσει τα παιδιά για τον ντάμπλ πέρσι. Γιατί ντάμπλ ήταν. Εγώ δεν σταματάω να το λέω. Το πρωτάθλημα κρίθηκε μέσα στις 4 γραμμές και εκεί ο ΠΑΟΚ μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς. Πριν να έρθουν τα βατζιλίδικα με ετσιθελικά να του πάρουν το πρωτάθλημα, να το κλέψουν. Κάποιοι αποφάσισαν να κλέψουν το πρωτάθλημα, να μην το πάρει. Όταν βγήκε ο γραφικός Σάββας και είπε, να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Είδαν ότι δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός και τους ενδιέφερε απλά το επόμενο αμέσως μετά, αφού δεν το έπαιρναν οι ίδιοι, ήταν να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και έκανα τα πάντα για να το πάρει η ΑΕΚ. Τα φιλαράκια. Και όλα τα άλλα για δίθεν συμμαχίες, τα κούβερεσέ. Τώρα, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει με την εντεκάδα. Ο Λουτσέσκου χθες, ήρεμος, με αυτοπεποίθηση σε κάθε του κουβέντα, όπως και ο Βιερίνια, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι διακυβεύεται, ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικός αυτός είναι αυτός ο αγώνας σήμερα στις 8.30, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά
Ο Αντελίνο είπε ότι η τρέλα του κόσμου έχει περάσει μέσα στα ποδητήρια. Φυσικά και γνωρίζουν έξω ότι ο κόσμος είναι τρελαμένος. Βλέπουν ότι χωρίς να έχει γίνει κάποια τρελή μεταγραφή, 15.000 χαρτάκια γίναν ανάρπαστα. Ανάρπαστα. Και ο Λουτσέσκο του είπε, γιατί είπε ο προπονητής Βασιλείας, εντάξει λέει, δεν έχασε και τον ύπνο μου λέει, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχω λέει ένα μια αυτή, okay, αλλά δεν έχασε και τον ύπνο μου. Και βγαίνει ο δικός μας και μπράβο του για μια ακόμα φορά και είπε, έχασα τον ύπνο μου, όχι από άγχος λέει, επειδή μου έχει γίνει μόνιμη και έμονη ιδέα το πώς θα περάσουμε στους ομίλους, το πώς θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο, το πώς θα περάσουμε τη Βασιλεία, το πώς θα πάμε την ομάδα στους ομίλους, στα αστέρια. Και το πώς θα κάνουμε πάλι τον double. Δοκίμασε χθες το ζαμπά αριστερά. Τώρα Αναστασία μου, πάω διάλειμμα. Δοκίμασε το ζαμπά αριστερά. Ή ο ζαμπά θα παίξει εκεί, ή ο Ουάρντα. Δεξιά έχει κλειδώσει θέση για το Λιμιό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να μην παίξει εκεί ο Λιμιός. Απλά η θέση του Αντιμπίσεσβαρ αριστερά παίζεται. Όλα τα άλλα είναι κλειδωμένα. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Πασχαλάκης από τα δοκάρια, Μάτος δεξιά, Βιερίνη αριστερά. Κρέσπο και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Κάνιας αμυντικό χαφ, μπροστά του Μαωρίσιο, ο Πέλκας δεκάρι, Πρίγιοβιτς στην κορυφή σεντερφόρ, δεξιά ο Λιμιός, αριστερά παίζεται η θέση μεταξύ του Άρντα και του Ζαμπά. Εκτός και αν γίνει καμιά έκπληξη, έκπληξη και με το Λάμπρου που μπήκε στη 18άδα. Αυτά. Εδώ είμαστε. Θα γυρίσω να ανοίξουμε γραμμές. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, την Παρασκευή που κλείνουμε τη σεζόν. Μια πάρα πολύ δυνατή και πολύ πετυχημένη σεζόν. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα εκπληκτικό δώρο, ένα κλιματιστικό, το Γιωτόμι που είναι νούμερο ένα εταιρεία στα κλιματιστικά. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, με Wi-Fi, με χρήση, με κίνηση από το κινητό σας, το smartphone, αθόρυβο, απόλυτα υγιές, απόλυτα οικολογικό. Η το Γιωτόμι 9.000 BTU θα είναι αυτό που θα κληρώσουμε. Με α3 Plus ενεργειακή κλάση, καταπληκτικό δώρο. Μην ξεχνάτε επίσης, χορηγός πρώτης ώρας είναι τα οπτικά Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος. Και γυαλί ηλίου και γυαλί οράσεως εκεί. Και φυσικά για το ρεύμα σας, Volterra, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς μηνιαία πάγια, σας υφέρει να πάτε στη Volterra. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Έχω επισκέψει σήμερα, εκτός από τους συντριβανήσιους, έχω και μόλις τώρα άρτια φυχθείς, Γιάννη Στοχόλμη. Γιαννάρα μου, έλα, πες το γεια σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ζούμου σου σε όλα τα παοξάκια και πάω γερά με τσαμπουκά. Άιντε να τους πάρουμε σήμερα την Νικούλα, άιντε, άιντε, μπράβο παλικάρια. Αγόρι μου, αγόρι μου, να είσαι γερός αδερφέ. Έρχομαι τώρα σε λίγο, έρχομαι τώρα σε λίγο, έρχομαι, έρχομαι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287. 888. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε όμως κιόλας. Η ομάδα έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, στην ομοιογένειά της, αυτό που έκτισε πέρσι. Θέλω να πάμε όπως φύγαμε στο τελευταίο μάτς, όπως τελείωσαμε την προηγούμενη χρονιά, όπως κλείσαμε την προηγούμενη σεζόν στον τελικό κυπέλλου την 12η Μαΐου. Έτσι πρέπει να μπει η ομάδα σήμερα μέσα. Με τρέλα, με αυτοπεποίθηση, με επιθετικότητα. Αυτή να πάρει την πρωτοβουλία. Να μην λυπηθεί καμία βασιλεία. Να μην φοβηθεί, να προσέξει τα μετόπιστεν, όχι τα εύκολα λάθη, όχι πουλήματα της μπάλας, όχι μεταβιβάσεις με απερισκεψία. Με απόλυτη αυτοσυγκέντρωση από όλους τους παίχτες. Δεν συγχωρούν λάθη αυτοί. Δεν τρώμε παραμύθι επειδή είχαν προβλήματα, επειδή έφυγαν παίχτες τους, επειδή είχαν άσχημα αποτελέσματα στα φιλικά και στην πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημά τους. Σήμερα θα είναι μια άλλη ομάδα. Θέλουν και αυτοί να δείξουν ότι αξίζουν να περάσουν. Άρα, με τη βοήθεια της λάβας από την εξέδρα, πάμε και παίρνουμε το μάτς. Το 0 πίσω και μπροστά, οκ. Okay. Προγνωστικό που με ρωτάτε. Εγώ βλέπω σήμερα ένα ωραίο, καθαρό 2-0. Πρίγιοβιτς Βιερίνια. Λέω εγώ ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Κληρώνουμε. Μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα. Και επίσης μία φανέλα ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Κληρώνουμε σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Προκύπτει μία, όπως σας είπα, επιπλέον. Έρχομαι τώρα στις γραμμές γιατί ήρθε και ο Μιχάλης από το Μόντρεαλ και μου έφερε ακριβώς μία ίδια τέτοια μπλούζα. Άρα δεν γίνεται να έχω δύο και να αντιστερήσω από κάποιον εκεί πέρα έξω. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνά σας. Μου λέει η Χρύσα, μοίρασε ο μικρός Αβίδης φανέλες των 60 ευρώ, λέει, όχι τσαπλές. Αυτό ακριβώς λέω.
Με όλη του την καρδιά. Μπράβο στον κόσμο. Έχουν συγκλονιστεί παίχτες μέσα στα αποδυτήρια, μιλάνε, έχουν πραγματικά έχουν μείνει άναυδοι με την τρέλα του κόσμου. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα Στράτε μου. Λοιπόν, εγώ θα σε απογοητεύσω. Το προγνωστικό μου είναι 4-1. Λοιπόν, γιατί να με απογοητεύσεις. Το είδα στον ύπνο. γιατί είπες το 0 πίσω ρε. Εντάξει, δεν με χαλά. Άμα είναι 4 μπροστά φίλε, τρώω και ένα. Λοιπόν, 4-1 το είδα στον ύπνο μου. Okay. Και στο... Τι έφαγες το προηγούμενο βράδυ? Όχι, να ξέρεις, είναι η τέταρτη φορά που βλέπω κάτι στον ύπνο μου. Τις άλλες τρεις φορές έχει βγει. Άρα είσαι άχαστος, φίλε. Ναι. Μας είναι... λες εμέσως πλην σαφώς, Στράτε. Ότι... Να πάμε να παίξουμε 4-1. Ναι, το έριξα. Τι απόδοση δίνει? Ένα ταλιράκι, έβγαλα το διαρκείας μου άμα κάτσε. Τι απόδοση δίνει? Από 59 που έδινε πριν από δύο εβδομάδες, γιατί τα κοίταζα, ναι. Τώρα έχει φτάσει το 26. Πλάκα κάνεις. Όχι. Είμαστε το, ακόμα και σε στοιχηματικές είμαστε το ισχυρό φαβορί. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά με τα φαβορί. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Όχι, με τα φαβορί αυτά δεν μπορώ, δεν θέλω να είμαι φαβορί. Εμένα μ' αρέσουν, Κώστα, γιατί μέχρι και οι μπουκ καταλαβαίνουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά δεν θέλω να είμαι το φαβορί όμως. Δεν θέλω. Στοιχηματικά. Είμαι εις βάρος, είμαι εναντίον του χαμηλά η μπάλα και με μετριοπάθεια. Όχι, όχι, διαφωνώ με αυτό. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω χαμηλά την μπάλα. Βλέπω ότι η ομάδα μου είναι σε καλύτερο momentum από τη Βασιλεία και θεωρώ ότι μπορούμε να τους πάρουμε. Λοιπόν, στο 4-1 είδα Βιερίνια να τη στέλνει εκεί που το κάνουν οι αράχνες και να πηγαίνει στην 4 με πανηγυρισμό φτερούγισμα ετού, φίλε. Στην αποκή εστία. Στην 4, ναι, μάλιστα. Γιατί εγώ το είχα φανταστεί στην από εδώ. Όχι, όχι. Στην 4, εκεί που το κάνουν οι αράχνες και να φεύγει εκεί, να κάνει να φεύγει το φτερούγισμα του αετού. Όπως έκανε στο φοβερό σποτάκι. Στο σποτάκι, ναι. Λοιπόν, για να δώσω και λίγη χαρά στον κόσμο, ήθελα την προηγούμενη εβδομάδα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, αλλά δεν ευκαίρισα. Λοιπόν, για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ναι. Το Κόκα. Ναι. Λοιπόν, που το γράφουν όλοι Κούκα. Μέσα σε μία μέρα έπεσε σύρμα και αμέσως έγινε. Πρόσεξε. Παίρνει Κόκα ο Ολυμπιακός. Ναι. Μετά από hat-trick του ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, headliner στις εφημερίδες, τους μαστούρωσε όλους ο Κόκα με τη μαγική του απόδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, να αναρωτιούνται οι οπαδοί του Ολυμπιακού μεταξύ τους πού τον βρήκαν αυτόν και τον εντόπισαν τα λαγωνικά του scouting team του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Ρούφηξαν κάθε στιγμή Επίσης, ο παίχτης παίρνει όλη τη γραμμή, δεν παίρνει όλη τη πλευρά. Δεν παίζει άξονα, παίζει πάνω στη γραμμή. Η φανέλα του Ολυμπιακού, η ερυθρόλευκη, η δικιά του, έχει μόνο κόκκινες ρίγες. Τις άλλες τις έχει πάρει. Δεν υπάρχει. Επειδή είναι Adidas, τις έχει και τις τρεις τις έχει ξαφανίσει τις λευκές. Και πρόσεξε, για να δεις πόσο επιχειρηματικό μυαλό είναι ο Μαρινάκης, αν δεν πιάσει ο παίχτης, θα τον βάλει φροντιστή στο γήπεδο, ρε φίλε, να βάφει τις γραμμές του γήπεδου. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Καλημέρα. Γεια σου Στράτε, γεια σου Στράτε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζούμουσο και Μυθνίκη. Καλώς το παιδί. Τι φτιάνετε. Τι φτιάνετε. Έλα ντόκτορ, εσύ είσαι. Γεια. Πού είσαι ρε ντόκτορ Βαγγέλη, πού είσαι αγόρι μου. Εδώ. Στα Πέριξ. Στα Πέριξ. Θα πας σήμερα. Έχει παρέα. Για μένα πηγαίνει ο γιος μου τώρα. Μπράβο. Έχεις στέλνεις αντιπρόσωπο άξιο. Αίμα της οικογένειας. Κάθε χρόνο διαρκείας. Τι βλέπεις εσύ, για πες. 2-0. Όχι ήδη. Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ αυτό έχω δει. 2-0 και νομίζω το βλέπω και λίγο χαλαρά, δεν ξέρω. Χαλαρά δεν βλέπω τίποτα. Χαλαρά θα βλέπω ότι είναι από την ξαπλώστρα το φάνω να παίζει με τα κουβαδάκια από το Σάββατο και μετά. Λέω εγώ χαλαρά. Όχι να κάνω και να πίνω φραπέ. Χαλαρά. Θα κυνηγάω βέβαια, αλλά λέμε τώρα χαλαρά. Οκ. Okay. Εντάξει. Όχι. Δεν θα φάμε νύχια. Μόνο κάνει δύο δάκτυλα μόνο. Μάλιστα. Μακάρι να πάμε με άνετο τρόπο. Ποιος δεν το εύχεται. Ποιος δεν το εύχεται. Είσαι καλά, βλέπω. Το βασικό είναι, αδερφούλη, πίσω το 0. Αυτό με ενδιαφέρει πρώτα. Είναι αυτό όπως είπε ο άλλος, 4-1. Μετά, καλά, εντάξει, άμα είναι 4-1, σφόκαινα, δεν πειράζει. Με 4 και 5. Δύο φορές 2-0. Ναι, ρε παιδί μου. Επειδή δεν νομίζω ότι θα πάει σε τέτοιο υψηλό σκορ το μάτς. Δεν ξέρω. Δηλαδή και αυτή δεν είναι. Δεν είναι τσουρκάδες. Άμα θέλει μπάλα. Μπρε μακάρι, τι λες του φαλάκα, κάνεις τώρα, κάνουμε πάρτι αύριο, αλλά... Είναι στο τελικό, άμα ήθελε μπάλα, πώς θα δουλειάει. Άστο, δεν συζητάς.
Δεν ήθελες. Απλά δεν και αυτή η ομάδα έχει εμπειρία στο Champions League χρόνια. Ξέρει πώς να περνάει. Γι' αυτό δεν θέλω να πηγαίνω με φουσκωμένο το μυαλό. Εννοείται, ποιος δεν θέλει από εμάς. Και τρία και τέσσερα και να είναι από σήμερα να πάρουμε την πρόκριση. Να πάμε διακυπηρεωτικά στη ρεβάνς 1 Αυγούστου. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν συγχωρούν τα λάθη. Δεν συγχωρούν τα λάθη. Ναι, θέλει, έτσι, δηλαδή λαθάκια σαν αυτά που είδαμε στα φιλικά πίσω, χαλαρότητα στην άμυνα, αυτά δεν υπάρχει εύκολο. Να σου πάρει ο άλλος την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, απαγορεύεται σήμερα αυτό. Έτσι, απαγορεύεται. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα σε βάλω και στην κλήρωση. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Στο τηλέφωνο μου πιτής στο 026. Βαγγέλς. Ναι, Βαγγέλς. 026. Έγινε ντόκτορ. Έγινε ντόκτορ Βαγγέλη. Γεια σου Κωστάκη. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Είπαμε Χαραλάμπη, στο ξεκίνημα έτσι είπαμε. Δεν θέλω να όλη την εκπομπή σήμερα να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι, οι εικόνες είναι σαν να βλέπω τη μικρασιατική καταστροφή. Άνθρωποι μέσα στη θάλασσα να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες. Τι να πω. Τι να πω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα. Ναι. Ποιος? Αυτός 1-0. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης από Κατερίνη. Γεια σου Βαγγελάκη μου. Έλα αδερφέ. Τι κάνουμε. Καλά. Έλα. Λυπούμαστε όλοι αυτό που συνέβη τώρα κάτω εκεί. Όπως να είναι, συνάνθρωποι μας είναι. Τραγικό. Δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Τόσο να τους αναπαύσει. Πάση περιπτώσει, εγώ το μάτι το βλέπω 3-0. Τρία, Έχεις δει και σκόρες ένα και άλλα. Στο πρώτο. Ναι. Ένα ο Πρίγιοβιτς στο πρώτο. Ένα ο Άρτα και ξανά ένα. Άρτα. Πώς γουστάρω, με καμιά λόμπα έξω από την περιοχή. Τον βλέπει ένα βήμα, ένα βήμα έξω. Ναι, ναι. Ένα βηματάκι έξω, είναι, έξω και του κάνει μία ψιλοκρεμαστή. Ναι. Εγώ, θα τον φάει. Εγώ θα τον είπα. 2-0. Θα τον φάει ζωντανό, θα τον φάει. 2-0. Πρίγιοβιτς, Βιερίνια. Όχι Βιερίνια, Ουάρτα είπα. Εντάξει, εγώ λέω ρε παιδί μου, Πρίγιοβιτς Βιερίνια λέω εγώ. Εντάξει, να τσακωθούμε τώρα. Ας το βάλει και ο Ξοφυλαρούχας. Ο γιατρός να πούμε, ο Μασέρ. Δεν νοιάζει. Και πρόσεξε να δεις και μέσα στο Μπάσελ, γιατί έχω πάει σε αυτή την πόλη, στην Ελβετία. Μέσα στη Βασιλεία, εν πάση περιπτώσει. 2-1, κερδίζουμε. 1-2. 1-2, αφού είναι απογοητευμένοι από την τριάρα εδώ, κατάλαβες. Α, έτσι, έχεις κάνει δεματάκι. Ναι, θα τα παρατήσουμε. Μακάρι, αγόρι μου. Μακάρι. Από 0-2 θα γίνει 1-2 στο τέλος. Μακάρι. Έτσι θα γίνει ρε Κώστα. Έγινε Βαγγελάκη μου. Δεν καθόλου. Έχω τέτοια εμπιστοσύνη, δεν αχώνουμε καθόλου. Σε χαιρετώ. 3-0, να σε καλά, βάλε με 650. Βαγγέλης. Έγινε Βαγγέλη μου. Να σε καλά και με την νίκη. Να σε καλά, να σε καλά. Σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πού υπάρχει αυτό το ηχητικό, δεν υπάρχει. Το φτιάξαμε εμείς. Το ηχητικό, καταρχήν με τη γιαγιά είναι δικό μας. Δεύτερον, το ηχητικό, αν εννοείς τον ύμνο του Champions League με τις Ιαχές ΠΑΟΚ, το φτιάξαμε εμείς τον 103 μαζί με τον Μίμη Λιόλιο, αδερφός και φίλος, και το έχουμε στο δικό μας το αρχείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου έξω στο YouTube. Πρέπει να υπάρχει. Άμα βάλεις ΠΑΟΚ Champions League, νομίζω κάποιο παλικαράκι το έχει ανεβάσει. Άμα πάρει χαμπάρι ο ΕΦ, θα μας κόψει και το λαρίγκι, έτσι. Θα το βγάλει στον ήλιο να το λιάσει κιόλας. Αλλά λέμε τώρα. Δικό μας είναι αυτό για εσωτερική χρήση. Δεν πουλάμε τίποτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Εδώ. Έχω τα φιλαράκια απ' έξω. Ήρθε και ο Γιάννης από το Στοχόλμη. Γι' αυτό πήρα, για τον Γιάννη πήρα, να του δώσω τα χαιρετήματά μου. Ακούνε. Να μυρίσει πολύ πατρίδα. Να μυρίσει για να κρατάει για το χειμώνα εκεί πάνω. Τα κρύα. Και πολύ ΠΑΟΚ να μυρίσει. Να εύχομαι πάρει να μπορούσατε να δείτε το βλέμμα του Διονύση και του Παύλου. 85 ο ένας, 70 τόσο ο άλλος, να τους βλέπατε, δηλαδή, λοιπόν, πραγματικά. Όσο και αν σε φαίνεται περίεργο, με τη γιαγιά δεν μπορώ να κρατηθώ, να ξέρεις. Γιατί εγώ μπορώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν γίνεται, άστο τι γίνεται, στο τέλος. Δεν ξέρω. Άστο. Μου το λένε και άλλοι, ρε εσύ, αλλά μπίπιπ, είναι δυνατόν. Κλαίμε με αυτό, όλοι μας. Εγώ το γράψα και το ακούω κάθε φορά. Δηλαδή είναι τόσο αυτό που δεν μπορείς. Ό,τι έχουμε μέσα μας βγάζουμε. Τίποτα επίκτητο. Αυτό δεν είναι τσιρότο. Όσο για την UEFA, ας κοιτάξει να δικάσει κανέναν άλλον. Εμάς δεν μπορεί να μας δικάσει. Για ό,τι κάνουμε. Γιατί μας χρωστάει και πολλά η UEFA. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Πολλές διατησίες. Έτσι τα έχουμε μαζεμένα. Πολλές κακές διατησίες. Πολύ εχθρικές. Εντάξει, κάτι φαντάζομαι εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάτι φαντάζομαι εγώ για ένα δώρο Θεού.
σε ένα επίθετο. Ναι, ναι, και εγώ. Ναι, ναι. Έτσι, μου περνάνε διάφορες σκέψεις εμένα από το μυαλό, ρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι ο τρελός, να πούμε, κατάλαβες. Ναι, okay. Κοίταξε, εμείς οι τρελοί είμαστε, οι γραφικοί δεν εξηγείται αλλιώς, ας πούμε. Για να σκεφτόμαστε. Έξι. Βλέπεις που δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, ξέρουμε τίποτα, τι λέει ο καθένας. Τίποτα, με τα μάτια μιλάμε εμείς που λέει το κομμάτι. Αυτό, δεν χρειάζεται. Με τους παλιούς ακροατές δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε πότε δεν είμαστε καλά. Και ας μην προσπαθούμε να το δείξουμε. Καταλαβαίνετε πότε είμαστε καλά. Καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να μην είμαστε. Όλα, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα. Εντάξει. Είναι πολλά, πολλά τα χρόνια. Και κάποια στιγμή αυτό το κράτος σας δει λίγο και τον πολίτη. Δεν είναι κακό πράγμα. Ο πολίτης είναι ζει σε αυτή τη χώρα. Έγινε, Παναγιώτη μου. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. 485, βάλε μου στην κλήρωση. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά. Γεια σου Πάνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Και συγγνώμη. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πολύ τέκνος ακροπατέρας εδώ. Γεια σου ρε. Γεια σου ρε αδερφέ. Λοιπόν, καταρχάς να συλληπιθώ όλους αυτούς στην Αθήνα. Αυτό είναι το κυριότερο δηλαδή. Πρώτα αυτό. Ο Θεός να τον απαύσει την ψυχή τους. Και να δώσει δύναμη σε αυτούς που μένουν πίσω. Κωστή, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ναι, ναι. Αυτός, φίλε. Αυτός ένα μηδέν, φίλε. Ακριβώς. Αυτός. Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, αυτός μας κυβερνάει. Αυτό που λέμε εμείς τελικά είναι το πιο σοβαρό από όλα, φίλε. Γιατί είναι αστεί αυτοί. Είναι αστεί. Τους είδα χθες με ζωντανή σύνδεση. Καθίσαν σε ένα τραπέζι. Ο Τσίπρας με περίλυπο ύφος. Και τι κάναμε και αυτά. Ναι, και φύγανε και εγώ ήταν ο Κοσμάκης. Τι δουλειά έχει η κάμερα εκεί πέρα μέσα, ρε. Θέλετε να κάνετε σύσκεψη. Τι δουλειά έχει η κάμερα εκεί πέρα μέσα. Γιατί, για να πούμε ότι ενδιαφερθήκατε. Για να πούμε ότι ενδιαφερθήκατε. Και ξέρεις, Κωστή, τα καλύτερα πυροσβεστικά οχήματα και αεροπλάνα τα έχει η Ρωσία. Και πάει και τα βάζει και με τη Ρωσία ο χαμένος. Άστα, να πάνε. Είναι τραγικό. Πάμε τώρα στην ομαδάρα μας. Πάμε. Σήμερα η ομάδα θα δώσει χαρές καλές. Έστω και με ένα γκολ, ένα γκολ. Μην ζητάτε 3-0 και 4-0 γιατί έχουμε φάει πολλές τέτοιες νύλες. Ναι. 1-2, καλά είμαστε. Ναι. Γκολ να μην φάμε. Αυτό. Το 0 πίσω. Πίσω θέλω να είμαι παρθένα. Ναι, δεν με νοιάζει. Ας είναι και ένα. Πίσω, το 0 πίσω... είναι πίσω γιατί εκεί μέσα θα βάλουμε γκολ αυτούς. Ο Πασχαλάκης θέλω να σκύψει μόνο όταν θα του πέσουν τα γάντια πηγαίνοντας στα αποδυτήρια. Πασχαλάκης και να σκύψει θα πιάνει την μπάλα. Είναι καλύτερο το τερματοφύλακα για μένα. Βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Φτου. Άστα να πάνε. Όχι ένα. Περιμένω ένα μεγάλο μάτς σήμερα. Είναι. Κοίταξε. Περιμένω, από όλους περιμένω να έχουν σήμερα, να είναι στο καλύτερό τους. Από τρεις συγκεκριμένους περιμένω για διαφορετικούς λόγους ένα τεράστιο παιχνίδι. Ένα. Ο Πασχαλάκης, γιατί είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την περίμενε, το ξέρω ότι την περίμενε πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή να παίξει Ευρώπη και να παίξει με ένα τόσο τεράστιο σύλλογο. Δύο, με το Βιερίνια, γιατί ο Αντρέ επέστρεψε εκεί που αγαπούσε, έχει φορέσει τη φανέλα σε συγκλονιστικές μάχες ευρωπαϊκές, βλέπε Φενέρ. Λοιπόν, και τρίτον, περιμένω ένα μεγάλο παιχνίδι από το μουρλό αγόρι από την Αίγυπτο. Όσο παίξει, μισή ώρα, 20 λεπτά, 40, όσο παίξει ο DBDB Die, περιμένω να κάνει... Αυτός είναι ικανός να τραγουδήσει μόνος θα βάλει γκολ. Θέλω την τρέλα του. Ένα σου λέω μόνο, σημειολογικά. Περνάει ο Σαββίδης, σου αγκαλιάζει όλους στην προπόνηση. Δεν ξέρω αν το είδε το βιντεάκι. Τελευταίος μένει ο Μουρλός. Τον οποίο τον αγκαλιάζει, τον κρατάει λίγο παραπάνω αγκαλιά και του τσιμπάει και το μάγουλο. Σαν να λέμε αντιμούλικο. Εσύ που είσαι ο άτακτος. Εσύ που... Έτσι, δηλαδή, έλα εδώ βρε. Έλα εδώ βρε. Τι κάνεις βρε. Τι κάνεις. Να ξέρεις, επειδή εκτίμησε το ότι τον κράτησε η ομάδα και άφησε να φύγει ο Ερίκε, αυτό το πράγμα πρέπει να μας το δείξει. Και ποιος, ο Ερίκε, έτσι. Μεγάλο παιχτρό. Άστο, φίλε. Δεν διώξαμε ασήμαντο παίχτη. Δεν ήθελα να φύγει εγώ αυτός. Άσχετα που... Κοίταξε, δεν μπόρεσε τακτικά να μπει σε αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου. Αυτό δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια. Μας το λέγανε οι ρεπόρτερ, το διαβάζαμε, το μαθαίναμε από κάθε πηγή που είχαμε εκεί. Όσο και να ήθελε. Δεν μπορεί να παίξει ομάδα για σένα. Πρέπει εσύ να παίξεις για την ομάδα. Ακόμα και ο τρελοεγύπτιος να δεις. Θα μπει σε ένα καλούπι, φίλε. Θα μπει σε ένα δρόμο. Ο Ερίκε, πόσες φορές το θυμάμαι να παίρνει την μπάλα, να τρέχει, να έχει την έξι και να φτάνει στην πινακίδα. Να μην την γυρίζει δεξιά. Αυτό δεν μπόρεσε να τον έχει ο Λουτσέσκου. Του είπε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Δεν μπόρεσε τελικά να μπει σε αυτό που ήθελε. Εντάξει.
τέλος πάντων, για να μιλήσουν κι άλλοι, 908 Χαράλαμπος. Γεια σου Χαραλάμπη. Γιατί αυτό πυρπολούνται τώρα αυτοί, μίλησα πολύ ωραία. Έγινε. Ζητώ συγγνώμη στους υπόλοιπους. Φιλιά, να είσαι γερός. Λοιπόν, ζούμε σου. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Άντε πάω κάρα. Αδερφέ μου. Για χαρά, για. Πάμε παρακάτω. Σας ενημερώνω, γιατί ρωτάτε κιόλας, οι πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον 53 νεκρούς. Όταν μπήκαμε για εκπομπή στις 8 η ώρα ήταν 24 νεκροί. Αυτή τη στιγμή, με κάθε επιφύλαξη, οι πληροφορίες βλέπω ζωντανά τώρα απέναντι τα κανάλια που είναι συνδεδεμένα με τους τόπους της τραγωδίας, τουλάχιστον 53 οι νεκροί. Και πόσοι είναι τραυματίες. Πάμε. Καλημέρα σας. Όσο μπορεί. Καλημέρα. Να είναι. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, ακούστε. Έλα, Στέλιο μου, έλα. Έλα. Τι γίνεται. Καταρχήν, συλληπιτήρα, τι να πούμε, ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, κρίμα. Κωστή, πάμε στο παιχνίδι να αλλάξουμε το κλίμα. Με πρόλαβες στο σημερινό παιχνίδι, φίλε, θα μιλήσουν οι προσωπικότητες, οι παιχταράδες. Αυτά τα παιχνίδια τα παίρνουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες που έχουν και τα ηγετικά προσώτα που ξεχωρίζουν από τους άλλους. Ένας τέτοιος είναι ο Βιερίνια. Ο Πασχαλάκης, όπως είπες, στο τέρμα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο Πρίγιοβιτς που ήρθε χαρμάνης και πιστεύω θα δείξει... Ναι, το ένα πιστεύω κι εγώ. Δηλαδή εγώ πιστεύω, επειδή η άμυνα είναι ακριβώς ίδια με πέρσι, ο προπονητής είναι ο ίδιος. Δηλαδή ο ένας ξέρει τον άλλον, βρίσκονται με κλειστά μάτια. Είδαμε και την κολάρα που κάναν στα φιλικά, πόσο ρόλο παίζει η χημεία που ένας ξέρει τον άλλον. Εγώ θέλω, άμα που πιστεύω θα το κάνουν και οι επιθετικοί να παίζουν άμυνα και οι αμυντικοί να παίζουν επίθεση όταν χρειάζεται, γιατί και να βάλεις τον γκολ και να κρατήσεις 0 πίσω είναι συνολική απόδοση όλης της ομάδος. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δηλαδή η ομάδα είναι πολύ... είναι λέξη ομάδα. Είναι... αυτό. Με κεφαλαίο όμως. Είναι πολύ δυνατή, φίλε. Και πιστεύω ότι όλα αυτά, την κάψα που βλέπουμε τον κόσμο, να στείνονται με 40 βαθμούς στον ήλιο και να πάρουν αστήριο αυτά, δεν μπορεί, ρε φίλε, να μην δώσει το καλύτερο σου αυτό, τα βλέπεις τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ρωτήθηκε χθες ο Αντρέ και είπε, το ρώτησε κάποιο από τα παιδιά, από τους... ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, λέει: έχετε καταλάβει τα παιδιά, λέει: εσείς οι παίχτες ξέρετε, λέει, βλέπετε τι γίνεται. Λέει: πώς, φυσικά λέει. Αυτή η τρέλα έχει περάσει μέσα στα αποδυτήρια. Και οι παίχτες, ειδικά οι Έλληνες, ο Αντρέ θεωρείται δικός μας. Έτσι, δηλαδή, να το λογίζω στους Έλληνες. Όχι μόνο αυτό. Έχει παντρευτεί η Ελληνίδα, το κοριτσάκι του γεννήθηκε εδώ. Δηλαδή, είναι, δεν τον βάζω στην κατηγορία. Οι Έλληνες λοιπόν, όπως είναι ο Αντρέ και οι υπόλοιποι, όπως είναι ο Δημήτρης, ο Πέλκας, όπως είναι ο Μαλεζάς, οι πιο έμπειροι που τα έχουν ζήσει αυτά, πάνε και πιάνουν τους ξένους και τους λένε: ξέρετε τι γίνεται, ελάτε να δείτε. Ουρές. Ο κόσμος αυτός που μπορεί να μην έχει δουλειά, που δεν πάει διακοπές, που μαστίζεται από την ανεργία, που τα παιδιά του φεύγουν στο εξωτερικό, μετανάστες, που χάνουν τους συγγενείς τους γιατί φεύγουν για να πάνε να βρουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, στιβάζεται με τις ώρες μέσα στον ήλιο, εξαφάνισε τα διαρκείας, δεν τσιγκουνεύεται ούτε χρόνου, ούτε κόπου, ούτε εξόδων, ούτε τίποτα, ούτε ταλαιπωρία, τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, Στέλιο, να μην περάσει μέσα στο πετσί του παίκτη. Δεν είναι τα παιδιά, δεν μπορούν να σκεφτούν μόνο επαγγελματίες. Είμαι επαγγελματίας και θα παίξω για την αμοιβή μου. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει καμιά αμοιβή, δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο όταν φοράς τη φανέλα, ειδικά αυτή τη φανέλα, και μπαίνεις μέσα, τα ξεχνάς όλα, Στέλιο. Παίζεις μόνο για αυτό το λόγο, για τον άνθρωπο αυτόν, τον πρόεδρο, για τον προπονητή. Και έχουμε τόσο γεμάτο ρόστερ, φίλε, που δεν ξέρουν αυτοί τώρα που θα μας αντιμετωπίσουν ποιοι θα παίξουν στα άκρα. Δηλαδή ακόμα μιλάμε ότι σε 4 άξιους παίκτες που παίζουν στα φτερά, ποιος θα παίξει. Μπορεί να κάνει πόσο... να βάλει και το Λάμπρου, δεν ξέρεις. Πόσο πολυτέλεια. Να λέμε τώρα θα παίξει ή ο Ουάρντα ή ο Ζαμπά ή ο Λάμπρου ή ο Λιμιός ή ο Ελκαντουρί. Σκέψου. Εναλλακτικές. Αυτή θα ήταν βασική για αντικατάσταση σε όλες τις ομάδες. Κωστή, βάλουμε και σκληρώσεις και περιμένω δώρο σήμερα την ομαδάρα, τίποτα άλλο. Πες μου λίγο το νούμερό σου. 283, φίλε. Έγινε. Έγινε, λοιπόν, φίλε, τα λέμε, γεια. Σας ενημερώνω, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος, οι διασώστες εντόπισαν 28 νεκρούς σε ένα χωράφι ανάμεσά τους και παιδιά αγκαλιασμένους ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό ανέβηκε έτσι με τη μία και ραγδαία ο αριθμός των νεκρών. Στον τόπο της τραγωδίας, 26 άτομα σε ένα χωράφι πήγαν να προστατευτούν. Ευτυχώς έσωσαν 150 παιδιά από μια κατασκήνωση που ήταν κοντά στην περιοχή. Και δυστυχώς ο αριθμός
θα ανεβαίνει. Ανίποτε τραγωδία, ζήσαμε αυτό δεν γίνεται ούτε στον πόλεμο. Δηλαδή σε έναν πόλεμο, τόσα θύματα μέσα σε λίγες ώρες, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για φρικτό θάνατο. Να καίγεται ζωντανός ένας άνθρωπος, να είναι ανήμπορος, να μην μπορεί να αναπνεύσει, να πέφτει λιπόθυμος και να καίγεται ζωντανός, να μην μπορεί να διαφύγει. Πέφτανε οι άνθρωποι στη θάλασσα. Αν δείτε, δείχνουν τα πλάνα, τον κόσμο πέφτει μέσα στη θάλασσα. Τι μνήμες μας ξυπνούν αυτά, να καίγεται μία πόλη και ο κόσμος να πηδάει μέσα στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να κάνω τώρα αναφορές. Στη Σμύρνη. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς την. Καλώς την. Και εγώ θέλω να ευχηθώ τα συλληπιτήρια στους ανθρώπους που φύγαν και σε αυτούς που μείνουν πίσω να έχουν υπομονή. Αυτά που ακούμε από το πρωί είναι ανήκουστα. Τέλος πάντων, δεν θέλω κι εγώ να επεκταθώ. Δύσκολες ώρες περνάει ο κόσμος και μακάρι να μην υπάρχουν άλλοι, αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν. Τέλος πάντων. Από την άλλη πλευρά ήθελα να ευχηθώ στην ομαδάρα μας καλή επιτυχία σήμερα. Ναι. Θα την έχει πιστεύω και όπως άκουσα και ένα φίλο πιο μπροστά, για ένα γκολ μας φτάνει να βάλουμε, μωρέ και δύο θα βάλουμε. Αυτό θέλω. Εγώ αυτό λέω. Και εγώ 2-0 έχω ένα προαίσθημα, με διαφέρει πίσω να μην φάμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτό ήθελα να πω. Είμαι η Μάρο. Και βάλει μου... και εμένα σε σκληρό, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Πες μου και τα τρία τελευταία ψηφία, Μάρο. 3-95. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, ο Βαγγέλης σήμερα. Έλα, Βαγγέλη. Έχω πολλούς Βαγγέληδες σήμερα. Καταρχήν 7-60. Βαγγέλης. Ο τρίτος είσαι, Βαγγέλης. Καλά που μου δίνετε. Ναι, τους άκουσα τους δύο προηγούμενους. Έλα, αγόρι μου. Έλα, Βαγγέλη. Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες αυτές που χάσανε άτομα δικά τους με αυτές τις πυρκαγιές που έγινε και εύχομαι να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς η ανικανότητα του κράτους φάνηκε για άλλη μια φορά. Κράτος δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Και μου βγάλαν μούρι τον μαυρισμένο τον πρωθυπουργό εχθές όλο το βράδυ. Να τον τραβάει η κάμερα και δείχνει καλά τραγικό. Να προσπαθεί να μάθει τι έγινε. Θες να κάνεις σύσκεψη, πραγματικά καίγεσαι. Ας τις κάμερες απ' έξω. Ας την κάμερα ακριβώς. Να μας δείξει τι, ότι ενδιαφέρεσαι. Ότι είμαστε δηλαδή, σε ετοιμότητα. Ας το φίλε, κάικα κουσμάκης, βρε, καίκα ζωντανή άνθρωπη. Ας την κάμερα απ' έξω την γαμημένη. Μην την παίρνεις μέσα την κάμερα καθόλου. Ας το, παιδιά, σεβαστείτε τη στιγμή και μείνετε απ' έξω. Και ο άλλος έπαιζε με το κινητό του. Τι ήταν, δεν ξέρω τι. Να μην πω τώρα, να μην βρίσω. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω τώρα. Παρακάτω, σημασία έχει σήμερα, επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα. Θα φτάσουν και η μεγάλη ώρα. Εδώ με το μικρό μου έχουμε ξεσηκωθεί. Είμαστε έτοιμοι, πάνωπλοι. Τώρα πάμε να πάρουμε και τα πατατάκια μας και τους χυσμούς μας για να φύγουμε το απόγευμα να πάμε στην Τούμπα. Έτσι. Χαμηλά την μπάλα. Αυτό. Νίκη με 0 παθητικό. Έγινε, Βαγγέλη. Αυτά. Βαγγέλη, άντε, σε χαιρετώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω, ότι κληρώνουμε σήμερα μία φανέλα ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. Συλλεκτική. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας έστειλαν αυτές τις φανέλες και έχουμε δυνατότητα να την κληρώσουμε στο Κουσμάκι. Θα σας έχω συνέχεια ενημέρωση. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνει ο ρυθμός. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι βιβλική καταστροφή. Είναι εθνική τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε και το τελευταίο τέταρτο. Είμαστε ανήμερα της έναρξης της νέας χρονιάς. Ξεκινάει μια χρονιά με πολλά όνειρα, με πολλή εμπιστοσύνη στην ομάδα, με πολύ θετική ενέργεια, με μεγάλη τρέλα του κόσμου που έκανε ουρές και για τα διαρκείας, άγγιξαν τις 15.000, πιθανόν να τα έχουμε ξεπεράσει κιόλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με ουρές νυχθημερών έξω από την Τούμπα από χθες τα ξημερώματα, από προχθές τα ξημερώματα μάλλον, για ένα μαγικό χαρτάκι σήμερα με τη Βασιλεία. Απόλυτη εμπιστοσύνη έχουμε στην ομάδα. Σήμερα είναι μια πρώτη ευκαιρία μετά από εκείνο το συγκλονιστικό βράδυ της 12ης Μαΐου στο ΆΚΑ, όπου δώσαμε την ηχηρή απάντηση στη χάρτινη πρωταθλήτρια για το ποιος είναι ο κορυφαίος σύλλογος, η κορυφαία ομάδα για τη χρονιά που έφυγε. Σήμερα είναι μια χρυσή ευκαιρία, μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τα παιδιά από κοντά.
χρειάζεται υπομονή, ακόμα και αν το μάτς από την αρχή δεν πάει όπως πρέπει, θέλει στήριξη η ομάδα. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, εμείς μπορούμε να το κάνουμε εύκολο. Μόνο φωνή, μόνο πάθος, μόνο τρέλα από την εξέδρα να περάσει μέσα στο πετσί των παιχτών, να διαλύσει τα τύμπανα των παιχτών της Βασιλείας, να κάνουν τσιρλιπιπί με το που θα βγουν από τη φυσούνα, με το που θα ανέβουν τα σκαλοπάτια και βγουν στην Τούμπα, να καταλάβουν δεν έχουν καμία ελπίδα, την παραμικρή ελπίδα για το αποτέλεσμα που μπορεί να ονειρεύτηκαν. Ξεκινάμε λοιπόν τη χρονιά και περιμένουμε από όλους τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Είναι παιχνίδι προσωπικότητων, είναι παιχνίδι που περιμένουμε από τους μεγάλους παίκτες, από τις ισχυρές προσωπικότητες, από τον Βιερίνια, από τον Μπρίγιοβιτς, από τον Μάτος, από τον Βαρέλα, από τον Μαουρίσιο να κάνουν μεγάλο παιχνίδι, από τον Πασχαλάκη, από όλα τα παιδιά, από όλη τη συγκέντρωση. Εσείς οι νεότεροι που θα μπείτε, εσύ φίλε Λιμιέ, σου δίδεται η ευκαιρία, άρπαξε τα, από τα μαλλιά σήμερα. Εσύ φίλε Ουάρντα, όποιος παίξει, εσύ Ζαμπά, οι πιτσιρικάδες. Σας δίνεται η ευκαιρία να παίξετε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αρπάξετε τα μαλλιά, δώστε ό,τι καλύτερο έχετε. Ό,τι καλύτερο. Πάμε στις γραμμές, ξαναλέω για τελευταία φορά, κληρώνουμε σε λίγο τα κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη και βέβαια από το... και μια φανέλα Μόντρεαλ. Να θυμίσω χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η κορυφαίος προορισμός, ανακαίνιση στο μαγαζί 14 του μηνός Αυγούστου. Θα πάθετε πλάκα με αυτό που ετοιμάζει ο Δημήτρης και η οικογένεια. Έναν εξαιρετικό χώρο, φυσικά με τις ίδιες τιμές, με τις ίδιες τιμές, με τα ίδια υπέροχα φαγητά. Η ποιότητα δεν αλλάζει, η εμπιστοσύνη που δείξατε την ανταποδίδει πίσω ο Δημήτρης και η οικογένεια. 16-17 χρόνια νούμερο ένα προορισμός. Φυσικά για Τέντα, Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης, 4-30-0-11, 35 χρόνια Τέντα. Εννοείται αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδη στην Καραολού και Δημητρίου με παγωτάρες, παγωτό με φρέσκο γάλα ημέρας, να γλύφετε τα δάχτυλά σας με τούρτες υπέροχες για τα γενέθλια των παιδιών σας, με ό,τι απεικόνηση θέλετε, με ψωμάρες, με γλυκά καταπληκτικά. Υπέροχα πράγματα. Και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και βέβαια Visual Store, κορυφαίος ιστότοπος, κορυφαίος site για γκατζετάκια, για ηχοσυστήματα, για το αυτοκίνητό σας, για το σκάφος σας, για το κάμπινγκ σας. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί, πολύ φροντισμένο, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Θα βρείτε ό,τι θέλετε, visualstore.gr. Πάμε στις γραμμές, στις τελευταίες. Καλημέρα σας. Ναι, καλώς το παιδί. Ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ας πούμε καλά. Πώς να είμαστε με αυτό που έχει. Τραγικό. Οι εικόνες που βλέπουμε. Που είπατε... Έχουμε τρεις τηλεοράσεις ανοιχτές απέναντι. Το όνομά σου. Αστέριος. Αστέρια. Έχουμε τις τρεις τηλεοράσεις και οι εικόνες που βλέπουμε είναι. Δεν είναι... Αυτό που, που είπες πριν, φίλε μου. 26 παιδιά, πώς έγινε αυτό. Ήταν, αυτοί μαζεύτηκαν προφανώς σε κάποιο χώρο για να προστατευτούν και η φωτιά όταν περνάει είναι ένα τέτοιο κύμα όταν είναι οι γλώσσες οι πύρινες, αν δεν μιλάμε για 6, 7, 8, 10 μέτρα. Με τη μία, δεν προλάβαμε. Ήταν όλα παιδιά αυτά, είμαι γονείς 26. Δεν ξέρω ακριβώς, να σου πω. Μόνο παιδιά δεν ήταν, ήταν και γονείς μέσα. Πολλές φορές, από τις αναθυμιάσεις δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν υπάρχει οξυγόνο. Λιποθυμούν και μετά επέρχεται το μοιραίο. Κατάλαβες. Ναι, πω, τραγικό. Ναι. Τώρα βλέπω απέναντι πάνω από 60. Είναι κρύο. 116 τώρα να σου πω να κλείσω. Το τελευταίο. Έγινε αδερφέ. Όχι για τη φανέλα, μην με βάζει τη φανέλα. Θύμισε μου λίγο όνομα πάλι. Στέριος. Στέριος. Έγινε. Να είσαι καλά. Το τελευταίο. Το θυμάσαι. 116, δεν μου είπες. Ναι. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Ναι, ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Όσο καλή μπορεί να είναι. Γονείς και παιδιά μου γράφει η Σοφία. Εντάξει. Σήμερα θέλαμε να είμαστε πολύ πιο πανηγυρικοί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Δεν είναι κάπου... Το ίδιο θα... Ναι, τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Θουβού. Έλα Θουβού. Έλα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά είναι απίστευτα και θεωρώ τη χώρα μας μια βάρκα σε μια τρικυμία στη θάλασσα ή σε γαλήνια θάλασσα και ο Πρωθυπουργός απλά είναι πιο ψηλά και βλέπει πρώτος τι γίνεται. Αυτό. Ναι.
Και εμείς από κάτω απλά λέμε ποιος ανέβει πάνω κάθε φορά. Για να βλέπει καλύτερα. Το θέμα είναι να μην έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε. Θα μαζευτούν τώρα οι κάμερες, θα φτιάξουν τα αφιερώματά τους, θα υποσχεθούν πράγματα. Και μετά, καραγκιοζηλίκια πράγματα. Δες λίγο, τι έγινε στη Μάνδρα που πνίγηκε ο Κοσμάκης. Καραγκιοζηλίκια πράγματα είναι αυτά. Και ο Καραγκιόζης μια χαρά ήταν, στην χειρότερη του Καραγκιόζη. Πάμε. Λοιπόν, για την ομάδα μας, τώρα να πάμε στα δικά μας λίγο. Με το καλό σήμερα, εγώ είπα 0-0 εδώ, 1-1 εκεί. Ναι. Αυτή ήταν η παλιά έτσι μου πρόβλεψη. Το... Σήμερα πλησιάζει το μάτς, έχω μια αυτή για 2-0. Αλλά και αυτό δεν με χαλάει καθόλου, Θουβού. 0-0 μακάρι... εδώ, 1-1 έξω. Μακάρι να είναι και 6-0. Βάλουμε για την κλήρωση, για τη φανέλα, ναι. Γιώργος 500. Τα κρέατα σε άνεργο πολυτεχνό αγώ. Έγινε, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Αυτά για σήμερα. Καλά. Σε χαιρετώ. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Yeah. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα Κωστάκη, να κρατήσουμε το 0 πίσω, κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι, βάλουμε σκληρό ζούμου, σου λέμε και τα πάντα και με ο Δημήτρης Μενεξές. Καλημέρα Μαρία Παπαδοπούλου, γεια σου Ευτυχία, γεια σου Λευρεντιάδου, καλημέρα Νίκη, καλημέρα Κωστή, συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου, Κωστή χαιρετισμούς, ο Νίκος ευλογημένος. Είμαι, χαιρετισμούς σε εσένα και στον Παυλάρα, γεια σου Δημήτρη Σωστομίδη, γεια σου Παπαδόπουλο Ανέστη, γεια σου Ειρήνη Νικολαίδου, καλημέρα στη Βασιλική, γεια σου Χριστίνα, γεια σου φίλε μου Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Γιώργο Γιαννήση, βάλαμε στην κλήρωση λέω Μίλτο ζούμου σου. Δύσκολη μέρα, συλληπιτήρια στους γονείς των παιδιών, σε αυτούς που έχασαν, λέει ο Βασίλης. Ναι, καλημέρα, ναι, γεια σας, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. 2-3 γραμμές ακόμα να κάνουμε τις κληρώσεις, Αναστασία μου. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όντε τουαλέτη με. Έλα φίλε μου, έλα. Κωστή, για μένα μία είναι η λύση για αυτά τα θέματα. Αν μπορεί να υπάρξει λύση, δύο νόμοι υπάρχουν για μένα, για θάνατο, έτσι. Ναι. Να βγάζουν όλους τους στρατιώτες από 1 Μαΐου που ξεκινά και τα πιτσόμπαρα μέχρι 30 Οκτωβρίου, οπλισμένους, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα, για να τελειώσει η υπόθεση αυτή. Και να πυροβολάνε κατά βούληση. Και δεν θα τολμάει ο άνθρωπος να πετάει ούτε τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Αυτό φυσικά ήταν εμπρισμός, δεν ήταν τέτοιο. Αυτό είναι καθαρά εμπρισμός. Δεν χρειάζεται να είμαστε δασολόγοι, ούτε υπουργός περιβάλλοντος να είμαι. Ακριβώς. 15 ταυτόχρονες εστίες. Και πρόσεξε, ακριβώς. Την ώρα που ξεσπούσαν σε 15 διαφορετικά μέρη, είχε πυρκαγιά και στην Κρήτη και στον Εύρο. Ακριβώς. Φύγαν από εδώ αεροπλάνα, εννοείται, να πάνε να βοηθήσουν κάτω, αφού ζητήσαμε και από το εξωτερικό βοήθεια. Λοιπόν, και κάνανε το ίδιο πράγμα. Εγώ για να μην πάω στο ακραίο που λες εσύ να πυροβολούν. Δεν είναι ακραίο, Κωστή. Πλέον αυτή είναι η λύση. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, θα πω άλλο. Ο πρώτος που θα πιάσουν να βάζει φωτιά, ο πρώτος που θα πιάσουν να βάζει γκαζάκι για να κάψει το δάσος, link ζωντανή σύνδεση την ώρα που θα τον πηγαίνουν. Δεμένο χειροπόδαρα. Με πορτοκαλί φόρμα για να εκτίσει ισόβια. Όλα τα κανάλια να τον δείχνουν που μπαίνει μέσα για να μην βγει ποτέ, φίλε. Και μετά να δούμε αν ο επόμενος θα σκεφτεί για όλα τα λεφτά του κόσμου. Γιατί Κωστή, αυτοί δεν πάνε τζάμπα, δεν πάνε έτσι επειδή είναι ο Νέρονας. Ακριβώς, για να βγάλουν φωτογραφία. Επειδή εδώ υπάρχει σχέδιο. Σχέδιο είναι ένας πόλεμος αυτός, παιδιά. Δηλαδή δεν περιμένετε τώρα να βγει με κράνος και με εξάρτηση και με τη μηχανή με την Καλαθούνα δίπλα. Αυτό είναι ένας πόλεμος που έγινε χθες. Λοιπόν. Επειδή το τίμημα των ισοβίων είναι γύρω στα 7-8 χρόνια, άμα είναι το τίμημα μεγάλο που παίρνουν, φίλε, θα το ρισκάρουν. Ενώ άμα ξέρουν ότι δεν μαχάσει τη ζωή του, δεν θα πάει κανένα. Δεν υπάρχει 7 χρόνια. Αν υπάρχουν... υπάρχει όποιος μπει μέσα για εμπρισμό, εδώ ξέρει τι. Τώρα πέρα ότι κάψαν ανθρώπους. Δηλαδή αυτοί που βάλανε εχθές. Και είναι επειδή βρέθηκα σε φωτιά όταν ήμουν στην Αυλώνα στον Άγιο Ανδρέα. Και δεν μπορείς να φανταστείς, ενώ την είχα, ενώ την είχα μπροστά μου, ξαφνικά έρχονταν στην πλάτη μου ή το ανάποδο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Λοιπόν, εδώ αυτή η θέση, πρόσεξε, αυτοί που βάλανε, γιατί πλέον είναι βέβαιο, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, έτσι, 15 ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει. Είναι δολοφόνοι με διπλή έννοια. Ένα, έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους, 80 ανθρώπους, τους έκαψαν ζωντανούς, αλλά έκαψαν και το μέλλον των δικών μας παιδιών, ασχέτως που είμαστε μακριά από εκεί. Μια χώρα είμαστε. Μια μικρή κουκίδα στο χάρτη. Το τι θα αναπνεύσουν τα παιδιά μας από εδώ και πέρα. Το πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας. Αύριο μετά θα ακούσεις πνίγηκαν από πλημμύρες αφού δεν υπάρχει δάσος. Κατάλαβες. Ακριβώς. Αλυσιδωτά είναι αυτά. Άρα είναι δολοφόνοι, φίλε. Ο δολοφόνος πρέπει
να παραδειγματικά να τιμωρείται με ισόβια, να σαπίσει μέσα στη φυλακή. Για να δούμε αν ο επόμενος θα πάει να κάψει το δέντρο, φίλε, και το δάσος και να κάψει τον ανθρώπου. Και όπως έλεγε ο Καραμαλής, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Μόνο έτσι. Αν δεν υπάρχει, ας πούμε, η εκτέλεση, για μένα τα ισόβια, αλλά ισόβια πραγματικά, ναι, ισόβια. Απλά θέλω να σου πω, δεν είναι λύση να βγεις έξω και να πυροβολάς τον κόσμο, καταλαβαίνεις. Όχι, αγόρι μου, άμα ξέρεις ότι έχεις. Άκου να σου πω κάτι, Κώστα. Άμα ξέρεις ότι έχει ακροβολισμένους ορισμένους και εσύ δεν μπορεί. Ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Το καταλαβαίνω. Νιώσε το αυτό. Να έχεις το φόβο, μην τυχόν φάσεις καμιά σφαίρα στο κεφάλι. Έγινε. Κατάλαβες. Υπομονή σήμερα. Ήρεμα τα πράγματα, 2-0 καθαρό είναι το σκοράκι. Μη μασάτε. Αυτό θέλω κι εγώ. Επίσης να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα κερδίσει μια φορά τα κρέατα, τα οποία είναι εκπληκτικά, από τον Άγγελο που τα είχα πάρει, και να του ζήσει και το παιδί του. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Και όνειδη στο Πασκάλι. Άμα θες, βάλε μου στην κλήρωση για να τα πάρει κάποιος άλλος, ας πούμε. Πες μου λίγο. Αντρέας, ναι. Αντρέας 861. Έγινε. Να σε καλά, Αντρέα. Να σε καλά, γόρμη. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Έχω πει πολλές φορές, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, το καταλαβαίνετε. Σήμερα ήταν μια μέρα, μόνο οι εικόνες που έχω απέναντι, έχω τρεις τηλεοράσεις ανοιχτές. Με ζωντανές συνδέσεις με τον τόπο της τραγωδίας, με το νούμερο να ανεβαίνει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η επίσημη ενημέρωση μιλάει για 49 νεκρούς, λέει ο Αντένα. Ο Αλφα λέει 53 νεκρούς. Μικρή σημασία έχει τώρα. Σημασία έχει ότι φύγαν οι άνθρωποι, κάηκαν. Ανίποτος ο πόνος, εφιάλτης, χωρίς όριο. Τραγωδία, βιβλική καταστροφή. Και σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που μένουν πίσω. Να ζήσουν χωρίς αυτούς που έφυγαν, έτσι ξαφνικά. Σκεφτείτε ότι για όλους ξημέρωσε χθες μία μέρα, όπως ξημερώνει για όλους μας μία μέρα. Έφυγαν να πάνε στις δουλειές τους, ετοιμάστηκαν για τις διακοπές τους, ετοιμάστηκαν να πάνε να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, έφυγαν να ζήσουν τη ζωή τους όπως τη ζούσαν καθημερινά. Και δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα το βράδυ η ομάδα να κάνει το καθήκον της. Να παίξει και για τον κόσμο μας, να παίξει για τον κόσμο της, να παίξει για όλους αυτούς που είναι εκεί. Και θα κοιτάξουν να πάρουν το μυαλό και από τη στενοχώρια. Ξεκινάει το ταξίδι στα Αστέρια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δώσε μου λίγο, Αναστασία, δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 62. Το 33 και το 17. Λοιπόν. Λοιπόν, τα κρέατα. Η Μάρο σε 3,95 είναι η τυχερή που κερδίζει σήμερα τα κρέατα της ημέρας από το κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Ήταν τα τελευταία κρέατα που δώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα δύο κρεοπωλεία. Θα ευχαριστήσω τους χορηγούς ξεχωριστά και έναν την Παρασκευή που θα κλείσουμε τις εκπομπές μας. Ελπίζω πανηγυρικά μετά από το σημερινό αποτέλεσμα να πάμε σε εκπομπές χαρούμενες, να είμαστε ευτυχισμένοι για το αποτέλεσμα, για αυτό που θα κάνει η ομάδα, και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να μιλάμε για ωραία πράγματα για την ομάδα. Εννοείται όλα μένουν πίσω και τα μεταγραφικά πάνε πίσω τώρα και η Σπάρτακ Μόσχας, δεν μιλάμε ούτε για την καλά, για την Βιτορούλ και για τη Φίτεσε, δεν συζητάμε καν, δεν θα χρειαστεί με αυτούς να παίξουμε. Θα περάσουμε τη Βασιλεία και θα παίξουμε μετά, θα τα δούμε αυτά με τη Σπάρτακ, η Σπάρτακ Μόσχας. Είπα για τα κρέατα, πάω να δώσω και τη φανέλα. Μου πες άλλο νούμερο. Το 33, α ναι, το 33. Λοιπόν, τη φανέλα κερδίζει, βάλαμε για τη φανέλα Κωστή, 6-9-45, ο Βασίλης Κάπα. Δεν έχει στείλει επίθετο. Θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο, Βασίλη Κάπα. Υπάρχει κόσμος που είναι στη δουλειά και δεν θέλει να ακούει το αφεντικό. Ό,τι ακούει. Λογικό. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Έρχεται ο Γιώργος Συρίγος για το επόμενο δίωρο. Να μιλήσετε μαζί του. Να τα πει με το δικό του ωραίο τρόπο. Ευχαριστώ την Αναστασία που ήταν και σήμερα μαζί μας.
με τη νίκη το βράδυ και αύριο έχουμε να πούμε. Ας ελπίσουμε να σταματήσει εδώ το νούμερο, να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.